άλλο ένα βίντεο με συνδυασμό παλαιότερων βίντεο, ένα βίντεο compilation με θέμα τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Πάνω αριστερά στην οθόνη θα σας βάζω και την ημερομηνία όπου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το κάθε βίντεο. Τα βάζω με χρονολογική σειρά. Ελπίζω να σας αρέσει και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον συνονθήλευμα παλαιότερων βίντεο για όσους τους απασχολεί αυτό το θέμα. Σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Απολαύστε το. Καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 18 του Γενάρη 2020 και έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή. Μια πάσα που περίμενα καιρό να έρθει η ώρα της για να την κάνω επιστολή. Διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μεγαλύτερη. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Σε παρακολουθώ με τρέλα, βέβαια. Μόνο με τρέλα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς. Και χαίρομαι που βρίσκω στο διαδίκτυο μία ψυχολόγο που πραγματικά βοηθάει και με βρίσκει σύμφωνη στα περισσότερα θέματα που προσεγγίζει. Σε ευχαριστώ πολύ. Η δική μου περίπτωση μπορεί να έχει έναυσμα προσωπικές ιστορίες και μάλιστα που επαναλαμβάνονται και βάζει μέσα στο εισαγωγικά πρόβλημα. Αλλά το καταγράφω επειδή είμαι σίγουρη και παρακολουθώ ότι συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλές γυναίκες στην ηλικία μας. Είμαι μια γυναίκα 45 ετών, συνομήλικες είμαστε, με μια πολύ καλή δουλειά, όχι τόσο προσοδοφόρα, αλλά που με ικανοποιεί και με ολοκληρώνει. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, είμαι δραστήρια, πολύ εργατική, έχω τους δύο γονείς μου εν ζωή και είχα την τύχη να έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι στη ζωή μου και είναι η οικογένεια που όπως λέγεται επιλέγουμε, δηλαδή καλούς φίλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι μου έχει χαρίσει η ζωή, γιατί είχα την τύχη να έχω γνωρίσει μεγάλους έρωτες, που φυσικά κάποιοι έληξαν με παράπονο, αλλά δεν δικαιούμαι να έχω λόγο για γκρίνια, γιατί έζησα με πάθος αυτόν τον τομέα και δεν το μετανιώνω. Μ' αρέσεις πολύ. Δεν έχω δημιουργήσει δική μου οικογένεια, αλλά ακόμα και γι' αυτό δεν νιώθω ότι δικαιούμαι να έχω παράπονο. Γιατί τώρα που μεγάλωσα, δεν μεγάλωσες έτσι, τώρα μόλις έχουμε ενηλικιωθεί, κατανοώ κάνοντας πολλούς προσωπικούς απολογισμούς ότι μπορεί να μην ήμουν έτοιμη για σοβαρές δεσμεύσεις και τη μεγαλύτερη ευθύνη όλων, την ανατροφή παιδιών. Και αυτό το υπογραμμίζω διότι κατάλαβα εκ των υστέρων ότι ίσως επέλεγα στη ζωή μου συντρόφους με τους οποίους μπορεί να βίωνα μεγάλα πάθη και έρωτες, πλην όμως διέβλεπα συνειδητά ή και ασυνείδητα παλαιότερα ότι δεν ήταν επιλογές για να συμπορευτώ happily ever after. Δηλαδή επέλεγες ανθρώπους με τους οποίους υπήρχε πολύ πάθος, αλλά υποσυνείδητα παλιότερα ή και συνειδητά νεότερα, πιο πρόσφατα, ήξερες ότι δεν ήταν κάποιος που θα έμενες μαζί του πολύ καιρό. Μέσα από την εσωτερική διαδρομή ψυχοψαξίματος, χωρίς ακόμα να έχω προστρέξει στην αρρωγή ενός επαγγελματία το οποίο είναι πολύ κοντά να συμβεί, άρα σκέφτεσαι να κάνεις ψυχοθεραπεία και θα δώσει ένα πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό σου, μπράβο, συνειδητοποίησα ότι ένα στοιχείο από τα πολλά στην επιλογή συντρόφου μου είναι να είναι νεότερος. Δεν θέλω να αναφέρω περιπτώσεις συγκεκριμένες, ούτε να συζητήσουμε για κάποια τρέχουσα κατάσταση η οποία απαιτεί επίλυση αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσεις. Φέρνω στο τραπέζι το θέμα διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μεγαλύτερη, για να ακούσω την άποψη σου ως επαγγελματία και απαλλαγμένη από στερεότυπα και ιδεολειψίες. Ενώ θεωρητικά είμαστε ένα βήμα μπροστά από τη δεκαετία του 50, ας πούμε, και ενώ οι κοινωνικές παράμετροι έχουν τόσο πολύ αλλάξει και ως εκ τούτου ήταν φυσικό και επόμενο τα ζευγάρια της εποχής μας να έχουν πιο συχνά αντίθετη διαφορά ηλικίας, αντίθετη με την κοινωνικά αποδεκτή που θέλει τον άντρα μεγαλύτερο, βλέπουμε ακόμα μεγάλη δυσπιστία απέναντί τους. Τα δικά μου ερωτήματα είναι τα εξής. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα πλαφόν σε διαφορά ηλικίας είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση? Λοιπόν, το έχω αναφέρει ξανά ότι κάπου έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι που. Πραγματικά δεν θυμάμαι που έχω διαβάσει. Σε ποιο από τα πολλά βιβλία το έχω διαβάσει. Νομίζω ήταν σε ένα βιβλίο μιας Ισραηλινής κλινικής ψυχολόγου που έγραφε για τον έρωτα και διαχρονικά και μέσα από το φακό της ψυχολογίας. Που έλεγε ότι η διαφορά ηλικίας 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω είναι το όριο, το πλαφόν που λες και εσύ για τη διαφορά ηλικίας. Δηλαδή αν ο ένας από τους δύο είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος,
ή ο ένας από τους δύο είναι μέχρι 15 χρόνια μικρότερος ή μικρότερη, είναι ok. Εάν η διαφορά ηλικίας υπερβαίνει τα 15 χρόνια, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε διαφορετική γενιά όλος διόλου. Εντάξει, τίνω να συμφωνήσω με αυτή την άποψη, ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό θέμα η διαφορά ηλικίας γύρω στα 10-15 χρόνια. Παραπάνω, ίσως, δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γι' αυτό. Ενώ το αναφέρω, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη ότι, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι που η γυναίκα είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη από τον άνδρα, ότι σίγουρα είναι καταδικασμένο να μην έχει καλή σχέση, να τελειώσει γρήγορα η σχέση, ή αντιστοίχως ένα ζευγάρι που ο άνδρας είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα ή 16 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα, αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά. Πιστεύεις ότι όταν μια γυναίκα επιλέγει ένα νέο σύντροφο, έχει τη διάθεση να ένα νεότερο σύντροφο, έχει τη διάθεση να αναλάβει ρόλο μητέρας, αλλά δεν θέλει να το ζήσει με τους πραγματικούς όρους, ίσως από φοβίες ότι δεν θα είναι επαρκής ως μητέρα παιδιού? Δεν το πιστεύω, ρε, εσύ, αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Δηλαδή ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα επιλέγει υποσυνείδητα ένα νεότερο άνδρα για να του κάνει τη μαμά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ξέρω, δεν το έχω. Φυσικά, όπως κάνεις μια ερώτηση παρακάτω, η οποία θα με καλύψει και στην απάντηση αυτή, αυτή η ερώτηση που κάνεις, που λες, πιστεύεις ότι όλες οι σχέσεις ανθρώπων με διαφορές ηλικίας διέπονται από κοινές αρχές, ανεξάρτητα από τις επιμέρους παραμέτρους που τις χαρακτηρίζουν σε κάθε διαφορετική περίπτωση? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Και δεν σημαίνει ότι επειδή μία σχέση έχει διαφορά ηλικίας είναι η ίδια με μια άλλη σχέση που έχει αντίστοιχη διαφορά ηλικίας. Όχι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οι κάθε συνθήκες του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα κανόνα για όλες τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Πιστεύεις τέλος ότι σε περίπτωση που δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, ενώ οικονομική, επαγγελματική και προσωπική ως αυτό γίνεται, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Τι εννοείς με αυτό? Δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Μήπως εννοείς για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν μόνοι τους, ότι δεν θα ταιριάξουν καλά να ζήσουν με κάποιον άλλο? Ή ρωτάς το αντίθετο, ότι αν εάν δεν είναι ανεξάρτητος ο ένας από τους δύο, ο νεότερος συνήθως, αν δεν είναι ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, ότι μπορεί η σχέση να είναι καταδικασμένη? Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση, δηλαδή ξαναδιαβάσω, δεν καταλάβω. Πιστεύεις ότι σε περίπτωση που δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, ενώ οικονομική, επαγγελματική και προσωπική ως αυτό γίνεται, είναι σίγουρα μια σχέση καταδικασμένη? Όχι. Όχι. Γιατί εάν είσαι πραγματικά ανεξάρτητος και πραγματικά ορίζεις τη δική σου ζωή, τότε αν δημιουργήσεις μια σχέση, αν μπεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που ταιριάζεται, με έναν άνθρωπο που τη βρίσκεται, με έναν άνθρωπο που είστε καλά μαζί, το γεγονός ότι θα είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, αυτό θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τη σχέση να πάει καλά. Είναι πολύ γενικές οι ερωτήσεις μου ίσως, αλλά ευελπιστώ να το κάνεις vlog, να το κάνω vlog τώρα, μετά από 4,5 μήνες, και να βοηθήσει πολύ κόσμο. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι ακόμα και σήμερα, πολλές γυναίκες που βιώνουν τέτοια θέματα δεν το παραδέχονται. Το ξέρω αυτό. Και βιώνουν ενοχικά τέτοιες σχέσεις, κρυμμένες μέσα σε δωμάτια, ενώ αντιθέτως, όπως ξέρεις πολύ καλά, οι άντρες κυκλοφορούν με κομπασμό με τις πολύ 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 νεότερες γυναίκες, παρουσιάζοντας τις ως τρόπαιο. Trophy wife, αυτό που λέγαμε. Trophy girlfriend. Θέκλα, αυτό με τρελαίνει, όπως και μία παρατήρηση που έχω κάνει. Σε μεγάλο δείγμα, όχι για όλους εννοείται, είναι ότι σε μία σχέση όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερη, παρατηρείται συχνά η γυναίκα να είναι ευπαρουσίαστη. Αντίθετα, ένας πολύ μεγαλύτερος άντρας με μια πολύ νεαρότερη γυναίκα μπορεί άνετα να είναι ένας αφημένος, παρατημένος και παραμελημένος άνθρωπος. Όχι πάντα όμως, όχι πάντα. Αυτά για τώρα, αγαπημένη μου μακρινή. Λοιπόν, έθιξες το θέμα που με ενδιαφέρει. Σας πω ένα αστείο που λέω στον άντρα μου συχνά, του λέω ότι μου έχει γελάσει, με έχει ξεγελάσει. Γιατί εγώ είχα ως πρότυπο τη σχέση του πατέρα μου με τη μάνα μου, η οποία μάνα μου είναι 3,5 χρόνια μεγαλύτερη από τον πατέρα μου.
Η μαμά μου είχε γεννηθεί 2 Δεκεμβρίου του 1945 και ο μπαμπάς μου είχε γεννηθεί 29 Ιουνίου του 1949. Και μεγαλώνοντας μέσα στην οικογένεια μας, που πρότυπο για μένα ήταν το ζευγάρι των γονέων μου, μου άρεσε αυτή η ισορροπία μέσα στη σχέση. Φυσικά δεν είχε να κάνει μόνο με τη διαφορά ηλικίας, ότι η μαμά μου ήταν μεγαλύτερη, είχε να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, με το ότι ταιριάζω σε διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, και εγώ είχα σκεφτεί ότι έχω ένα ρητό που το λέω στα κυπριακά: αφού ένα άντρα μπορεί να πάρεις, πάρ' το μητσί να σώνει. Αφού είναι, άντρα που θα πάρεις, πάρ' το νεαρό να έχει αντοχές. Και δεν εννοώ αντοχές μόνο στο κρεβάτι, εννοώ και αντοχές ψυχικές και πνευματικές. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να μην είναι η γυναίκα νεότερη από τον άντρα. Πολύ υπέρ. Παρόλο που παραδέχομαι ότι είμαι 6 μήνες νεότερη από τον άντρα μου. Με έχει ξεγελάσει, όπως είπαμε. Θεωρώ ότι οι γυναίκες, μια γυναίκα, όχι όλες οι γυναίκες, μια γυναίκα η οποία έχει νεανική διάθεση και σκέφτεται νεανικά και λειτουργεί νεανικά, μπορεί να ταιριάξει και με έναν άνδρα νεότερο ψυχοσυναισθηματικά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το ζευγάρι στην ίδια ηλικία ή δεν είναι απαραίτητο να είναι ο άνδρας μεγαλύτερος. Μπορεί κάλλιστα να είναι και η γυναίκα μεγαλύτερη. Με ποιο τρόπο ταιριάζει όμως ένα ζευγάρι? Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος τα έχει λίγο πολύ από τον καιρό που θα ολοκληρωθεί η εξέλιξη της προσωπικότητας του, λίγο πριν τα 30 χρόνια. Στα 26 για τις γυναίκες λένε, στα 28 για τους άνδρες. Είναι μια περίοδος στην οποία σταθεροποιείται κάπως η προσωπικότητα. Από τον καιρό που θα έχει βρει τον εαυτό του και θα ξέρει ποιος είναι και ποια είναι, δεν έχει και πάρα πολλές αλλαγές μεγαλώνοντας. Δηλαδή θα έλεγα ότι από τα 30 και πάνω, και οι γυναίκες και οι άνδρες, λίγο πολύ είμαστε αυτοί που είμαστε. Όχι ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, αλλά μέχρι σε αυτή την ηλικία έχουμε εντοπίσει ποιοι είμαστε, ποια είναι τα θέλω μας, τι γουστάρουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Οπότε αν μια γυναίκα 40 ετών γνωρίζει έναν άνδρα 30 ετών και αυτή είναι συνειδητοποιημένη και είναι ανεξάρτητη, όπως έγραψες προηγουμένως, είναι ανεξάρτητη οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά και είναι και αυτός ανεξάρτητος οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά, μπορεί να ταιριάξουν ο ζευγάρι. Παρόλο που ο άνδρας μπορεί να είναι 10 χρόνια νεότερος από τη γυναίκα. Εντάξει, το ξέρετε ότι οι γυναίκες έχουμε μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής από τους άνδρες. Το ξέρετε ότι οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη ζουν κάποια χρόνια περισσότερα από τους άνδρες μέσο όρο. Γι' αυτό εγώ ήθελα να βρω μικρότερο για να με γυροκομίσει, αλλά μου γέλασε. Φυσικά όμως, αν δείτε μια φωτογραφία που ανεβάσαμε και στο Instagram και στο story στο YouTube που είμαστε με τα σκουφάκια, αυτός φαίνεται 18 και εγώ φαίνομαι 38. Είναι αυτός 45 και εγώ 44-45. Λοιπόν, το πρόβλημα με τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας είναι όταν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Όταν ένας νεότερος άνδρας, για παράδειγμα, πλησιάζει μια μεγαλύτερη γυναίκα με σκοπό να υποφεληθεί οικονομικά. Εσύ λες ότι έχεις μια μέτρια δουλειά που δεν έχεις και πολύ ψηλές αποδοχές, άρα δεν νομίζω στη δική σου την περίπτωση να δίνεις αυτό το περιθώριο, να υπάρχει αυτό το περιθώριο. Και αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που λες ότι παρατηρείς σε κάποια ζευγάρια που η κοπέλα είναι πάρα πολύ νεότερη, να είναι πολύ ευπαρουσίαστη και ο άνδρας να είναι αφημένος και παρατημένος και ίσως να τον θέλει για τα λεφτά του, όπως θα πούν κάποιοι. Ίσως να τον θέλει γιατί έχει daddy issues, γιατί έχει θέμα με τις σχέσεις με τον πατέρα της και προσπαθεί να κάνει αναπλήρωση ή υπεραναπλήρωση μέσα από τη σχέση με ένα μεγαλύτερο άνδρα. Με τον ίδιο τρόπο όμως μπορεί ένας άνδρας νεότερος να επιδιώκει υποσυνείδητα να δημιουργεί σχέση με μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί ίσως έχει mommy issues, ίσως έχει ανεπίλητα θέματα με τη μητέρα του. Λέω ίσως, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κάθε περίπτωση έχει εντελώς διαφορετικό προφίλ, ο κάθε άνθρωπος και κάθε σχέση. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω de facto, και όταν λέω de facto εννοώ μέσα από τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ψυχολόγος και έχω πάρει
τα ιστορικά χιλιάδων ανθρώπων. Και όταν πάρεις το ιστορικό ενός ανθρώπου, μαθαίνεις και για τις προτιμήσεις του στον ερωτικό τομέα. Γνωρίζονται φάκτο ότι υπάρχουν νεαροί άνδρες που τους αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες που τους ελκύουν, οι μεγαλύτερες γυναίκες. Και επίσης ότι υπάρχουν νεότερες γυναίκες που, που τις ελκύουν οι μεγαλύτεροι άνδρες. Όπως επίσης, αυτό δεν είναι ανάγκη να σας το πω εγώ, υπάρχουν μεγαλύτεροι άνδρες που τους ελκύουν οι νεότερες γυναίκες. Και όπως ναι, το είπες και εσύ, όντως υπάρχουν μεγαλύτερες γυναίκες που τις ελκύουν οι νεότεροι άνδρες και δυστυχώς κρύβονται για να ζήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που θέλουν και αυτό που έχουν. Λοιπόν, για σένα, θα τα συζητήσεις και με τον την ψυχολόγο που θα πας αυτά τα θέματα. Για σένα, το κομμάτι οικογένεια το αναφέρεις πολύ ελαφρά. Δηλαδή το αναφέρεις πολύ, φαίνεται έτσι όπως γράφεις, ότι δεν σε ενοχλεί που δεν έχεις κάνει οικογένεια και ότι αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί πως ήταν να μην ήθελες να κάνεις οικογένεια. Αφού με παρακολουθείς καιρό, θα γνωρίζεις ότι εγώ έχω την άποψη πως δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλη οικογένεια, δεν είναι ανάγκη όλοι να παντρευτούμε, δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουμε γονείς. Ή δεν ταιριάζει σε όλους μας ο γάμος, δεν ταιριάζει σε όλους μας η γονεϊκότητα. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Εάν τυχόν όμως μια γυναίκα μεγαλύτερη έχει την κρυφή επιθυμία να φτιάξει οικογένεια, από τη στιγμή που κάνει σχέση με έναν άνδρα νεότερο, ενώ έχει την κρυφή επιθυμία να φτιάξει οικογένεια, τότε μπορεί να υπέρχεται μια σύγκρουση μέσα στη σχέση. Γιατί ακόμη και αν δεν το λες ότι θες να κάνεις μωρό, δεν μιλώ για σένα, μιλώ γενικώς, αυτό βγαίνει μέσα στη σχέση. Και ο άλλος που δεν θέλει να κάνει μωρό ή που δεν θα ήθελε να κάνει μωρό με μια μεγαλύτερη γυναίκα, που έχει μέσα στο μυαλό του βιδωμένο ότι θα θέλει να κάνει μωρό με μια νέα γυναίκα στην ηλικία του νεότερη, αυτό να είναι κάτι που να σαμποτάρει τη σχέση. Θα συζητήσεις με την ψυχολόγο σου αυτά τα θέματα για σένα. Εγώ είπα τις απόψεις μου για τη σχέση με διαφορά ηλικίας, που είναι η γυναίκα μεγαλύτερη. Γράψτε κι εσείς τις απόψεις σας, αν θέλετε. Επίσης, έχοντας δουλέψει 20 χρόνια με τόσους ανθρώπους, έχω διαπιστώσει ότι πιο εύκολα χάνει την νεανικότητα του και τη ζωντάνια του ένας άντρας παρά μια γυναίκα. Ίσως είναι και ο τρόπος ζωής μας, ίσως είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν οι άντρες, που η κοινωνία παραδοσιακά τους δίνει λιγότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν, λιγότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές προκλήσεις της ζωής. Για παράδειγμα, οι άντρες δεν μιλάνε πολύ συνήθως, δεν εκφράζονται πολύ, δεν εκφράζουν τα συναισθήματα τους, δεν κλαίνε και ίσως αυτό να τους γερνάει. Αλλά νομίζω ότι η ψυχολογική ηλικία του ζευγαριού είναι καλά να είναι κοντά και όχι τόσο η βιολογική. Εντάξει, δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτή η γυναίκα που είναι 45 ετών και αυτός ο άντρας που είναι 30, αυτή η γυναίκα που είναι 50 ετών και αυτός ο άντρας που είναι 37 για παράδειγμα, μοιάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν, έχουν παρόμοια όρεξη για ζωή. Γιατί όσον αφορά στα ζευγάρια που είναι ο άντρας μεγαλύτερος και η γυναίκα μικρότερη, έχουμε συναντήσει περιπτώσεις νεότερων γυναικών οι οποίες έχουν συνδέσει τη ζωή τους με μεγαλύτερους άνδρες. Ξέρω εγώ, έχουν παντρευτεί έναν άνθρωπο που είναι 45 ετών, αυτές είναι 30. Και μετά στα 40 τους, που αυτός είναι 55, να έχουν παράπονο ότι εγώ έχω όρεξη να βγαίνω, έχω όρεξη για ερωτική ζωή, έχω όρεξη για εξόδους, για ταξίδια, για εκδρομές. Και ο άνδρας μου δεν τραβάει. Θέλει να κάθεται στο σπίτι και να είναι ήσυχος. Είναι σε άλλη φάση ζωής. Εάν με τον άνθρωπο που είσαι, έστω και αν είναι μεγαλύτερος, αυτός ο άνθρωπος δεν εφησυχάζεται και είναι νεανικός, τότε μπορείς να είσαι μαζί του. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία η σωματική, όσο η νοητική και η ψυχολογική ηλικία. Άρα η ηλικία είναι κάτι που, δεν ξέρω, είναι ένα εμπόδιο που έχουμε, που είναι κοινωνική προκατάληψη και στερεότυπο. Και επίσης, και το άλλο το πράγμα, η κοινωνία θεωρεί ότι η αξία ενός ανθρώπου έχει να κάνει με τη γονιμότητά του. Δηλαδή, αν μια γυναίκα είναι στην ημινόπαυση, ότι δεν έχει αξία ως γυναίκα γιατί δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μπορεί όμως να μην θέλει ο άλλος να κάνει παιδιά ή να έχει ήδη κάνει παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι για αυτό το πράγμα. Και σίγουρα παίζει ρόλο και τι μας ελκύει και τι γουστάρουμε. Και δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό που γουστάρουμε είναι και παθολογικό. Δηλαδή, να μην τα παθολογικοποιούμε όλα. Ξέρω αν έχω απαντήσει. Θα δώσω τα σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Φιλιά. Καλημέρα. Καλησπέρα. Το βραδινό vlog της Μεγάλης Δευτέρας του 2020
ή αλλιώς της Δευτέρας 13 Απριλίου 2020 και είναι από τις επιστολές που έχω υποσχεθεί να γίνουν vlog και έχει τον τίτλο και το θέμα διαφορά ηλικίας. Μπορείτε να ανατρέξετε στα playlist του καναλιού και να δείτε ότι πρόσφατα έχω φτιάξει ένα playlist με τον τίτλο «Σχέσεις με διαφορά ηλικίας», που εκεί θα βάλω όλα τα vlog που έχουν παρόμοιο θέμα. Διαβάζω την επιστολή. Αγαπητή Θέκλα, εδώ και 2 χρόνια έχω σχέση με έναν άνδρα κατά 14 χρόνια μεγαλύτερο μου. Εγώ είμαι 24, αυτός 38. Αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, δεδομένου και των δεκαετιών στις οποίες βρίσκεστε. Εσύ βρίσκεσαι στη δεκαετία των 20 και αυτός λίγο πριν τη δεκαετία των 40. Τον τελευταίο 1 χρόνο μένουμε μαζί. Ποτέ δεν αντιληφθήκαμε αυτή τη διαφορά χρόνων στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πολλά κοινά σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι, είστε άνθρωποι, και περνάμε πολύ ωραία μαζί. Δυστυχώς όμως κατά καιρούς ο άνθρωπος αυτός μου εκφράζει κάποιες μάλλον ανασφάλειες. Ενώ δεν αντιλαμβάνεται, όπως λέει, αυτή τη διαφορά ηλικίας, έχει στο μυαλό του αυτά τα 14 χρόνια διαφοράς και ενώ θέλει να το δει σοβαρά, φοβάται για το κοινό μας μέλλον και ότι αργότερα μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα μέσα σε ένα γάμο. Βοήθησε με να διαχειριστώ αυτές τις ανασφάλειες, καθώς θέλει να είμαστε μαζί και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να το ρισκάρουμε και όπου βγει, άρα είναι τις δικές του ανασφάλειες που θέλεις να σε βοηθήσουν να διαχειριστείς. Δεν μπορείς να διαχειριστείς εσύ τις δικές του ανασφάλειες. Ο καθένας μόνος του μπορεί να διαχειριστεί τις δικές του ανασφάλειες. Ή να τελειώσουμε μια σχέση πριν τη ζήσουμε καλά-καλά, μόνο και μόνο επειδή φοβάται για αργότερα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για να το αντιμετωπίσω και να το ξεπεράσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Μιλάμε τώρα για σχέση 2 χρόνων. Έχουμε και update. Λέει ενδεχομένως χρειάζεται να αναφέρω και κάποια γεγονότα ενδιάμεσα σε αυτό το διάστημα. Όπως είπα και στο προηγούμενο email, κατά καιρούς τον απασχολεί έντονα αυτή η διαφορά. Έτσι και έγινε λοιπόν για ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά όμως δεν άντεξα και του είπα πως αν τον απασχολεί τόσο πολύ και τον παιδεύει, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος ή έστω να αποφασίσει. Μην τα πολυλογώ, μάζεψα τα πράγματά μου και γύρισα στον πατρικό μου. Χωρίς βέβαια να μου πει ποτέ ότι θέλει να χωρίσουμε, αντιθέτως μου έλεγε να πάω να μείνω εκεί, όλο κλάμα και κακό, και ότι δεν ξέρει γενικά τι να κάνει όταν τον πιάνουν αυτά που εγώ όλα αυτά τα ονομάζω ανασφάλειες. Να πάει στον ψυχολόγο όταν τον πιάνουν ανασφάλειες. Να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία όταν τον πιάνουν ανασφάλειες. Τον άφησα περίπου 1 μήνα να ερεμήσει χωρίς να έχουμε ούτε μία επαφή. Επιδίωξα εγώ να μιλήσουμε, κατευθείαν άρπαξε την ευκαιρία και βρεθήκαμε. Μιλήσαμε πολύ γενικά, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι σκόπευε να γίνει, στο τι σκοπεύει να γίνει. Δι' αυτός μόνο αποφασίζει για τη σχέση σας. Αυτός τι σκοπεύει, εσύ δεν έχεις απόφαση. Έφυγες 1 μήνα, αλλά έφυγες. Δεν είχατε επαφή και μετά εσύ επιδίωξες να επικοινωνήσεις, που σημαίνει ότι έφυγες και λίγο σαν τέχνασμα. Έφυγες και λίγο για να τον κάνεις να δει πώς είναι να μην ζείτε μαζί. Δεν έφυγες επειδή όντως ήθελες να το χωρίσεις. Θα κλαμπού θέλω ο συγκεκριμένος. Να μου κάνει έτσι πράγματα, ούτε με σφαίρες. Ήταν και το τελευταίο του. Δεν θα τρώω 2 χρόνια και να περιμένω να περάσουν και 6 μήνες να μου απαντήσει και η ψυχολόγος στο vlog. Μου είπε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι σκοπεύει να γίνει, μόνο είπε ότι φοβάται για αργότερα, παρόλα αυτά θέλει να είμαστε μαζί. Ό,τι να είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, φοβάμαι αλλά θέλω, δεν θέλω να σε χάσω αλλά δεν θέλω να είμαι και μαζί σου. Από εκεί και πέρα, εδώ και μεγάλο διάστημα, αποφάσισα να μην αναφέρω ξανά τίποτα γι' αυτό και αν θέλει να μιλήσει για κάτι να το κάνει μόνος του. Επιπλέον αναφέρω ότι δεν μένουμε μαζί, πλέον από δική μου επιλογή και ας αντιδράει κάποιες φορές για αυτή μου την απόφαση με έμμεσο τρόπο, δηλαδή ο φίλος σου, ξεκάθαρα παθητική επιθετικότητα αυτό που λες. Είδατε το vlog του πρωινό για την ενεργητική και την παθητική επιθετικότητα. Είναι σωστός ο τρόπος που το έχω χειριστεί μέχρι σήμερα? Και αν όχι, τι πρέπει να κάνω για να μπορέσει να είναι χαλαρός με αυτό το θέμα και να είμαστε πιο ήρεμοι? Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απολύτως τίποτα. Θέλει κότσια για έναν άνδρα, θέλει κότσια για μια γυναίκα να μπει και να παραμείνει ενεργητικά και ουσιαστικά σε μια σχέση που έχει προκλήσεις. Ναι, μια σχέση με 14 χρόνια διαφορά έχει προκλήσεις αυτή η σχέση. Και έχει κινδύνους.
Οι προκλήσεις είναι ότι μπορεί να αντιδράσουν τα οικογενειακά περιβάλλοντα αν είστε μαζί. Μπορεί. Μπορεί και όχι όμως. Ένα ρίσκο ή ένας άλλος κίνδυνος είναι μεγαλώνοντας η κοπέλα, δηλαδή εσύ που είσαι νεότερη, να αλλάξει μυαλό και να πει: «Ω, δεν έζησα τη ζωή μου, άρα χωρίζω από τον άνθρωπο για να πάω να ζήσω τη ζωή μου, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 22 ετών όταν τον γνώρισα και έχω μπει από μικρή στα βάσανα». Φυσικά αυτό το ρίσκο το έχουν όλοι οι άνδρες όταν κάνουν σχέση με μια κοπέλα η οποία είναι πολύ νεαρή. Υπάρχει ο κίνδυνος, το ρίσκο, ο άνδρας που είναι μεγαλύτερος να πάθει κάποιο θέμα με την υγεία του και να μην μπορεί να λειτουργήσει ερωτικά ή σεξουαλικά και να υπάρξει πρόβλημα στη σχέση. Υπάρχουν χίλια ρίσκα. Στην πραγματικότητα όμως, τα ρίσκα που έχει να πάρει ένας τύπος, ο οποίος είναι μια κοπελιά 14 χρόνια μικρότερη του, η οποία όπως φαίνεται από τον τρόπο που γράφει είναι ωριμότερη του ψυχοσυναισθηματικά. Δηλαδή εσύ φαίνεσαι ωριμότερη αυτού νου. Ο τρόπος με τον οποίο εσύ λειτουργείς δείχνει ότι έχεις περισσότερη συναισθηματική νοημοσύνη ή υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από αυτόν. Γιατί η διαφορά ηλικίας δεν παίζει ρόλο μόνο στη φυσική κατάσταση και στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί να παίξει ρόλο και στη ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Ένας άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος και ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να γίνεται καλύτερος και να εξελίσσεται, έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα στα 38 να είναι πιο ώριμος ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά από ότι στα 24. Ένας όμως, ο οποίος είναι τεμπέλης πνευματικά και δεν έχει μάθει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται πνευματικά και 100 χρόνια να πάει, το ίδιο ανώριμος θα είναι. Δεν μπορείς εσύ κόρη μου να τον οριμάσεις, ούτε να τον ψυχοθεραπεύσεις, γιατί δεν είσαι ψυχολόγος του, δεν είσαι η δασκάλα του, είσαι η φιλενάδα του. Λοιπόν, έχεις αρχίσει και ξυπνάς, με την έννοια του ότι πλέον δεν δέχεσαι να είσαι έρμεο των μεταπτώσεων, των συναισθηματικών μεταπτώσεων του φίλου σου, των ανασφαλιών του, όπως τις ονομάζεις, το του φόβου του, των φοβιών του, ίσως θα έλεγα εγώ. Ο άνθρωπος είναι για ψυχολόγο, κατευθείαν σηκωτός. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Κατευθείαν όμως. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεκαθαρίσει ποιος είναι, τι θέλει και τι πραγματικά τον ενοχλεί. Γιατί από ό,τι γράφεις, δεν φαίνεται εσύ ή να είσαι εξαρτημένη από αυτόν ή να φέρεσαι ανώριμα. Αυτός είναι που φέρεται ανώριμα και φαίνεται σαν συνεξαρτώμενος από σένα. Από όσα γράφεις. Εδώ θέλω να πω ότι όταν είχα το γραφείο, είχα δύο διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες διαχειρίστηκα εργένιδες. Εργένιδες, ο ένας ήταν στην ηλικία του 42 και άλλος το 45. Εργένιδες οι οποίοι ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την πιθανότητα να δημιουργήσουν σοβαρή σχέση και γάμο. Είναι δύο άνθρωποι που τους αγαπώ πάρα πολύ, ξέρουν ποιοι είναι. Είχαμε κάνει δουλειά μαζί πριν 13-15 χρόνια, τόσο καιρό πριν, και ήρθαν και οι δυο από μόνοι τους, μετά που τους έστειλε η φιλενάδα τους, και τους δύο, τους έστειλαν οι γυναίκες της ζωής τους δηλαδή, και ήρθαν να συζητήσουν μαζί μου και ο ένας και ο άλλος τα θέματα που αντιμετώπιζαν, τις φοβίες που αντιμετώπιζαν στο να προχωρήσουν σε αραβώνα και γάμο με τη γυναίκα που είχαν σχέση σοβαρή, και ήταν η πρώτη φορά που είχαν σοβαρή σχέση. Και οι δύο από αυτούς τους ανθρώπους. Και οι δύο έμεναν, ο ένας έμενε με τους γονείς του και ο άλλος έμενε μόνος του, αλλά πήγαινε πάρα πολύ συχνά στους γονείς του. Δηλαδή ήταν και οι δύο εργένιδες, αλλά με ιδιαίτερη σύνδεση με το πατρικό τους, με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους κτλ. Και οι δύο αντιμετώπιζαν διαφορετικές φοβίες ο καθένας. Ο ένας από αυτούς τους δύο είχε μια μεγάλη ερωτική απογοήτευση όταν ήταν φοιτητής, η οποία τον είχε επηρεάσει και τον είχε αφήσει να νιώθει φόβο ότι μπορεί να ξαναεγκαταληφθεί και ότι αν αφαιθεί να αγαπήσει και αν αφαιθεί να προχωρήσει σε μια σοβαρή σχέση μπορεί να ξαναφάει τα μούτρα του και φοβόταν ότι δεν θα άντεχει αυτόν τον πόνο. Και ο άλλος, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε ποτέ μακρόχρονη σχέση, δεν ήξερε πώς να κάνει σχέση. Δεν ήξερε. Ήταν και είναι ένας ωραίος νέος, μορφωμένος νέος κλπ, ο οποίος όμως λόγω οικογενειακών συνθήκων, πολυμελής οικογένεια κτλ. Λόγω της θέσης του μέσα στην οικογένεια και της ψυχολογικής του θέσης μέσα στην οικογένεια, που ήταν το απάνγιο της μάνας του, δεν είχε ποτέ ουσιαστική σχέση. Είχε περιστασιακές σχέσεις, είχε φλερτάκια του καλοκαιριού, δεν είχε όμως μια σχέση σοβαρή ποτέ του που να συγκατοικήσει με μια κοπέλα, που να συζήσει, που να πάνε μαζί ταξίδια, που να πάνε έξω να φάνε, ενώ
ως ζευγάρι, να έχουν κοινωνική ζωή με άλλα ζευγάρια κλπ. Κλπ. Οπότε ήταν τρομαγμένος ως προς το μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να λειτουργήσω. Και οι δύο αυτοί άνδρες έκαναν ψυχοθεραπεία, ο ένας για 6 μήνες και ο άλλος για 1 χρόνο, και τους παντρέψαμε και μπαμπάδες έγιναν και μια χαρά ευτυχισμένοι είναι. Είχαν έρθει όμως από μόνοι τους και είχαν έρθει και μου είπαν βοήθησέ με, γιατί μου είπε η φιλενάδα μου ότι αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία και δεν ξεκαθαρίσεις τι θέλεις, τελειώσαμε. Και το είπαν οι φιλενάδες και το εννοούσαν. Και μάλιστα οι φιλενάδες τους ήρθαν ελάχιστες φορές. Του ενός ήρθε μια φορά και του άλλου ήρθε 3-4. Γιατί οι κοπέλες δεν είχαν πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε αυτός ο εντός εισαγωγικών αμετανόητος εργένης, αυτός που είχε συνηθίσει να λειτουργεί ως εργένης και φοβόταν την αλλαγή. Και είχα πει στις κοπέλες τότε: εσείς δεν χρειάζεστε ψυχοθεραπεία. Αυτοί χρειάζονται ψυχοθεραπεία. Και αυτοί ήρθαν και έκαναν ψυχοθεραπεία. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Δεν μου έχει τύχει να έρθει κάποιος ο οποίος να είναι σε μια αγαπητική σχέση και να φοβάται να προχωρήσει και να κάνουμε δουλειά και να χωρίσει από τη σχέση του. Δεν μου έτυχε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το φίλο σου. Η γνώμη μου είναι να του βάλεις βέτο. Να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ή θα κάνεις ψυχοθεραπεία να λύσεις τα προβλήματά σου και τις φοβίες σου και να τα ξεκαθαρίσεις, ή διαφορετικά άσε με ήσυχη και δεν είναι ανάγκη να μελούζεις με την παθητική σου επιθετικότητα και την αρνητικότητα σου και τους φόβους σου. Γιατί θέλω να ζήσω, γιατί στο τέλος της μέρας, σοβαρά, στο τέλος της μέρας, αυτός είναι 38 και είσαι 24, να, στο τέλος της μέρας, αν πάρεις κάποιον που είναι 25 ή κάποιον που είναι 23, ξέρεις σίγουρα ότι θα έχει μακροβιότητα αυτή η σχέση? Ξέρεις σίγουρα ότι δεν θα τελειώσει αυτή η σχέση πολύ νωρίς, ή ότι δεν θα τον απαντήσεις, ότι δεν θα σε απαντήσει, ότι δεν θα πάει κάτι στραβά, ότι δεν θα πάει κάτι χ? Είπαμε 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω, για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για γάμο και τεκνοποίηση, είναι μέσα στα πλαίσια. Δηλαδή έχετε 14 χρόνια με διαφορά, αλλά δεν είστε στα 17, στα 18, στα 20, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και παιδάκια να κάνετε, εάν αυτός καταπολεμήσει τους φόβους του, τους θεραπεύσει και βρει τον εαυτό του, και παιδιά να κάνετε, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ο πατέρας με τα παιδιά του. Εντάξει. Τώρα για άλλες σχέσεις, γιατί το συζητάω και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέσεις με πρόσωπα του ίδιου φύλου, δηλαδή άνδρας με άνδρα και γυναίκα με γυναίκα, σε εκείνες τις σχέσεις δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία. Γιατί? Αφού δεν θα κάνεις παιδιά, δεν θα παντρευτείς με τον παραδοσιακό τρόπο. Τι σε νοιάζει αν ο ένας είναι 50 και ο άλλος είναι 30. Η διαφορά ηλικίας είναι για σχέσεις με σκοπό την τεκνοποίηση και τη δημιουργία της συμβατικής οικογένειας. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, είμαστε ενήλικες και ελεύθερους ενήλικες ανθρώπους και ο καθένας επιλέγει το τέρι του, η γνώμη μου πάντοτε. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά. Χαίρετε. Ένα έκτακτο θεωρητικό vlog για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα vlog για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας και η έμφαση δόθηκε στις ανασφάλειες που μπορεί να βίωνε ή φαίνεται πως βίωνε το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της σχέσης, το μεγαλύτερο μέλος εκείνης της σχέσης, οι οποίες ήταν και η αιτία και η αφορμή για να διαλυθεί εκείνη η σχέση. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μια σχέση μιας κοπέλας 24 ετών, η οποία ήταν με έναν άνδρα 14 χρόνια μεγαλύτερο της, δηλαδή αυτός ήταν 38, και περιέγραφε σε εκείνο το mail που μου είχε στείλει τις συμπεριφορές του φίλου της, οι οποίες δήλωναν ή υποδείκνυαν ή έδειχναν ότι είχε διάφορες ανασφάλειες ο ίδιος σε σχέση με τη σχέση. Ένας φίλος σχολίασε κάτω από το βίντεο πως θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει ένα vlog το οποίο να εστιαστεί στις ανασφάλειες που μπορεί να βιώνει το νεαρότερο μέρος σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας. Και του είπα πολύ καλή ιδέα και έτσι το κάνω σήμερα, για να το δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο, που είπαμε δεν θα κάνουμε τα καθιερωμένα vlog στο Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά δίνεται ευκαιρία να ανοίξουμε λίγο ένα παράθυρο και να δούμε πώς μπορεί να σκέφτονται οι άνθρωποι μέσα σε διάφορες καταστάσεις σχέσεων. Ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί 20 χρόνια με ζευγάρια, κυρίως με ζευγάρια, οι περισσότερες συνεδρίες που είχα ήταν με ζευγάρια, ή μισές τουλάχιστον ήταν με ζευγάρια και άλλες μισές με ανθρώπους μόνους τους, μου έχουν δώσει την ευκαιρία να ακούσω από πρώτο χέρι, δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις σχέσεις,
Ποιοι ήταν οι φόβοι τους, οι φοβίες τους, τα άγχη τους και οι ανασφάλειες τους. Όταν πας στο ψυχολόγο, είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να εκφραστείς ελεύθερα, να μιλήσεις ανοιχτά, γιατί πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν θα κριθείς, δεν θα κατακριθείς και αυτή η κατάθεση ψυχής που θα κάνεις θα σε βοηθήσει μέσω της ψυχοθεραπείας να μπορέσεις να υπερβείς κάποιες δυσκολίες που σε ταλαιπωρούν. Εννοείται ότι σε ιανδήποτε περίπτωση δεν σπάζω το απόρριτο μεταξύ ψυχολόγου και πελάτη και στα βιβλία μου και εδώ στα βίντεο, στα vlogs που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube δεν δίνω τα προσωπικά στοιχεία κανενός. Όμως είμαι σε θέση να μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα, για τις ανασφάλειες που μπορεί να νιώθει ένας νεότερος άνθρωπος, γιατί έχει τύχει αρκετές φορές να συνομιλήσω θεραπευτικά, να είμαι σε θεραπευτική συνεδρία με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τα νεότερα μέλη σε μία σχέση με διαφορά ηλικίες. Όταν είμαστε σε μία σχέση, νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε ανασφάλειες, φοβίες ή δεύτερες σκέψεις. Τίνουμε να θεωρούμε ότι ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας δεν προβληματίζονται για οτιδήποτε, εκτός και αν μας το δείξουν ή αν μας το πούν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε στραμμένοι προς τον εαυτό μας, όπως και θα έπρεπε άλλωστε. Δηλαδή δίνουμε έμφαση σε αυτά που σκεφτόμαστε ήδη, σε αυτά που νιώθουμε ήδη, σε αυτά που μας ταλαιπωρούν εμάς τους ιδίους και αποφεύγουμε ή αγνοούμε ή δεν καταφέρνουμε πολλές φορές να συνειδητοποιήσουμε ότι και το άλλο μέλος μιας σχέσης μπορεί να περνάει και αυτό από παρόμοιες ή διαφορετικές δυσκολίες. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι έρθουν κοντά και δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, ειδικά τον πρώτο καιρό, τους πρώτους 6-7-8 μήνες θα έλεγα, που είναι ουσιώδεις μήνες για να γνωριστεί το ζευγάρι και για να στεριώσει, τι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι μακρόχρονες σχέσεις ονομάζουμε αυτές που έχουν διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες, τότε δεν είναι εύκολο και δεν είναι και αναμενόμενο να ανοιχθούν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, ώστε να μοιραστούν τα μύχια της ψυχής τους. Το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούμε, που έχουμε να μοιραστούμε με τον άλλον, δεν είναι η γύμνια του σώματος, αλλά η γύμνια της ψυχής. Θεωρούμε, τίνουμε να θεωρούμε, ότι η πράξη που μας φέρνει πιο κοντά σε ένα άλλο άνθρωπο είναι η ερωτική πράξη. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό δεν ισχύει. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι μπορεί να ανοιχθούν σωματικά, να έχουν μια σωματική επαφή στενή και να μην έχουν καθόλου συναισθηματική επαφή. Είναι πιο δύσκολο να ξεγυμνώσεις τη ψυχή σου, να μιλήσεις για αυτά που σε στενοχωρούν, για αυτά που σε φοβίζουν, για αυτά που σε προβληματίζουν, παρά για αυτά τα οποία είναι φυσικές λειτουργίες ή να κάνεις τις φυσικές λειτουργίες. Είναι μια φυσική λειτουργία του οργανισμού η ερωτική επαφή, η ερωτική συνέβρεση, γι' αυτό συναντάται φυσικά και στα ζώα και είναι πολύ πιο εύκολο να ανοιχτείς σωματικά παρά να ανοιχτείς συναισθηματικά και ψυχικά. Σε σημείο μάλιστα που με πολύ λύπη, με πάρα πολύ λύπη, έχω διαπιστώσει σε πολλές περιπτώσεις ζευγάρια που ζουν μαζί για χρόνια, για δεκαετίες, όχι για μήνες, όχι για εβδομάδες, να μην έχουν ανοιχτεί σχεδόν καθόλου ουσιαστικά ο ένας τον άλλο. Δηλαδή να κρατάνε για τον εαυτό τους και για την πάρτη τους φοβισμένοι και τρομαγμένοι τις σκέψεις τους, αυτά που τους τρομάζουν, αυτά που τους φοβίζουν, αυτά που ελπίζουν, αυτά που ονειρεύονται, αυτά που θέλουν, αυτά που δεν θέλουν. Η επικοινωνία δηλαδή η ανοιχτή δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν ζούμε και σε μια κουλτούρα ή δεν μεγαλώσαμε, να μιλήσω ακριβέστερα, σε μια κουλτούρα η οποία να μας σπρώχνει και να μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, τους φόβους μας, τα πράγματα που είναι ντροπιαστικά με το τέρι μας. Ίσα ίσα, η pop κουλτούρα,
Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει παραδοσιακά μας έχει μάθει να είμαστε αμυντικοί, να παρουσιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό στους άλλους και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προσελκύσουμε ένα τέρι ή όταν πρόκειται να διεκδικήσουμε ένα τέρι ή όταν πρόκειται να εδραιώσουμε τη σχέση μας με ένα τέρι. Αυτό μας έρχεται στο μυαλό, γιατί αυτό έχουμε διδαχθεί και από τη διαπαιδαγώγηση μας και από την pop κουλτούρα και από τα media και από τα μυθιστορήματα, από όλες μας τις πολιτισμικές επιρροές και επιδράσεις, είναι ότι για να σε αγαπήσει ο άλλος πρέπει να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό. Πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να είσαι σε καλή διάθεση, πρέπει να είσαι ευχάριστος, ευχάριστη, σεξι, γοτευτικός, γοτευτική, για να είσαι μαζί με τον άλλο. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν την τεράστια ευκαιρία που έχουν μέσα από τις σχέσεις να ενωθούν ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο. Η ουσιαστική ένωση με τον άλλο άνθρωπο έρχεται όταν ανοίξεις το μυαλό σου, όταν ανοίξεις το στόμα σου πρώτα, όταν ανοίξεις το στόμα σου και μιλήσεις και επικοινωνήσεις στο τέρι σου το τι σε απασχολεί εσωτερικά. Λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να επιστρέψω και στο θέμα μας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλά νεότερα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια που βρίσκονται σε σχέσεις με μεγαλύτερους ανθρώπους, έχουν τις δικές τους ανασφάλειες, τις δικές τους φοβίες, τις οποίες δεν μοιράζονται. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούν, για παράδειγμα, επειδή είμαι πολύ μικρή, επειδή είμαι πολύ μικρότερη από σένα ή επειδή είμαι πολύ μικρότερος από σένα, φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρκετός, δεν θα είμαι αρκετή για σένα. Το νεότερο μέλος σε μια σχέση με διαφορά ηλικίας μπορεί να έχει το φόβο ότι ο μεγαλύτερος με τον οποίο είναι ερωτευμένος ή η μεγαλύτερη με την οποία είναι ερωτευμένη ή είναι ερωτευμένος μπορεί να μην τους βρει αρκετούς. Με τον ίδιο τρόπο, με αντίστοιχο τρόπο, που ο μεγαλύτερος άνδρας σε μια σχέση, η μεγαλύτερη γυναίκα σε μια σχέση μπορεί να φοβάται ότι το νεότερο μέλος μπορεί να τους βρει γερασμένους και αδιάφορους, με τον ίδιο τρόπο, με ένα αντίστοιχο τρόπο, το νεότερο μέλος μιας σχέσης με διάφορα ηλικίας μπορεί να φοβάται ότι το άλλο πρόσωπο θα τους βρει, θα τον βρει, θα την βρει μη αρκετό. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι κουβαλάμε το κομπλεξιλίκι του ότι γεράσαμε, ότι είμαστε μεγάλοι, ότι πλέον έχουμε χάσει την νιώτη μας, την οποία νιώτη μας τη θεωρούμε δύναμη που έχει χαθεί, την νιώτη που είχαμε. Και ξεχνάμε πώς ήταν όταν ήμασταν εμείς νέοι, πόση ανασφάλεια νιώθαμε για τον εαυτό μας, πώς κοιτάζαμε τους μεγαλύτερους ως σοφότερους, ως ανθρώπους που γνωρίζουν και κατέχουν περισσότερα από μας και πώς τους θαυμάζαμε είτε φανερά είτε κρυφά. Άρα όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση με ένα νεότερο άνθρωπο, μπορεί εσύ να φοβάσαι ότι ο νεότερος άνθρωπος θα σε βρει μεγάλο σε ηλικία, θα σε βρει βαρετό, θα σε βρει μη ενδιαφέροντα, ενώ στην πραγματικότητα το νεότερο άτομο σε ηλικία μπορεί να είναι ερωτευμένο μαζί σου, κατενθουσιασμένο μαζί σου, αλλά να φοβάται πως εσύ δεν θα το βρεις αρκετό. Δηλαδή ο φόβος του ότι I am not enough, δεν είμαι αρκετός, μπορεί να το έχει ένας νεότερος άνθρωπος σε μια σχέση. Μια άλλη ανασφάλεια που μπορεί να έχει ένας νεότερος άνθρωπος σε μια σχέση είναι ότι μπορεί να μην γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα όσα γνωρίζει ο μεγαλύτερος, μπορεί να μην έχει τόση κοινωνική επιτυχία όσοι έχει ο μεγαλύτερος. Αν προσέξατε, δεν χρησιμοποιώ φύλλα, γιατί μπορούμε να έχουμε διάφορους συνδυασμούς ζευγαριών. Το γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι νεότερη γυναίκα, νεότερος άνδρας κλπ. Η ανασφάλεια ότι δεν γνωρίζω αρκετά όσα γνωρίζει ο μεγαλύτερος και δεν γνωρίζω αρκετά και στον ερωτικό τομέα μπορεί να κρατάει πίσω τους νεότερους ανθρώπους. Ενώ ο μεγαλύτερος μπορεί να θεωρεί ότι πω έχω γεράσει και δεν αποδίδω πλέον και δεν είμαι όπως ήμουνα, ο νεότερος μπορεί να φοβάται ότι δεν είμαι τόσο ικανός όσο είναι ο μεγαλύτερος.
Και η αλήθεια είναι ότι στις ερωτικές σχέσεις και στην ικανότητα την ερωτική και την ικανότητα του αγαπάν και την ικανότητα του να έχεις ερωτική επαφή, όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, αγαπάς καλύτερα τον εαυτό σου και μπορείς να είσαι πιο φυσικός και απροσποιητός στην ερωτική σου σχέση. Μπορεί, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι, όπως εκείνο το vlog το οποίο αποτέλεσε αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog, οι οποίοι να μην έχουν χρησιμοποιήσει τον χρόνο που έχει περάσει για να εξελιχθούν ως άνθρωποι, να παραμένουν ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και τα χρόνια να τους προσθέτουν μόνο ρητίδες και όχι γνώση και όχι σοφία και όχι εσωτερική λάμψη. Ένας νεότερος άνθρωπος που βρίσκεται σε μια σχέση με ένα μεγαλύτερο άνθρωπο μπορεί επίσης να νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, αν βγάζει λιγότερα χρήματα από τον μεγαλύτερο, να νιώθει μειονεκτικά. Και μπορεί να φοβάται ότι ο μεγαλύτερος άνθρωπος μπορεί να μην τον, να τον κατακρίνει και να θεωρεί ότι αυτός είναι μαζί μου ή αυτή είναι μαζί μου για τα χρήματά μου και όχι επειδή με αγαπά. Δεν είναι μόνο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε μια σχέση που έχουν ανασφάλειες και φοβίες, έχουν και νεότεροι. Και μια κοινή ανασφάλεια ή φοβία ή σκέψη που έχει ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει σε μια ερωτική σχέση έτσι πιο σοβαρή είναι μήπως δεν έχω βιώσει όλα όσα θα ήθελα να έχω βιώσει. Μήπως είναι πολύ νωρίς για να συνδεθώ μονογαμικά και απόλυτα. Μπορεί να υπάρχει και αυτός ο φόβος. Όπως και να έχει όμως, επειδή πρόκειται για ένα vlog εντελώς θεωρητικό και απρόσωπο, δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, παρόλο που έχω πάρει αφορμή από συγκεκριμένο vlog και από συγκεκριμένη ερώτηση κάτω από συγκεκριμένο vlog, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό που μπορούμε να επιτύχουμε μέσα στις σχέσεις μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι να είμαστε ανοιχτή, πρόθυμη να επικοινωνήσουμε με το τέρι μας αυτά που νιώθουμε, αυτά που σκεφτόμαστε, ακόμη και τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που σκεφτόμαστε και τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ντροπή, να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας ή ενοχές που σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, να τα μοιραζόμαστε αυτά με το τέρι μας και να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά ώστε να ακούμε με ενσυναίσθηση, με προσοχή αυτά που ίσως θελήσει να μοιραστεί το τέρι μας μαζί μας. Όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται σε μια σχέση, φτάσουν στο σημείο να μοιράζονται τους φόβους τους, τις αποτυχίες τους, αυτά που τους κάνουν να φοβούνται, αυτά που τους κάνουν να ντρέπονται, τότε αποκτούν ουσιαστικότερη επαφή. Είναι δύσκολο να το επιτύχεις αυτό το πράγμα because it takes two to tango, επειδή θέλει, χρειάζεσαι δυο για να χορέψεις τάγκο. Δεν είναι μόνο κάποιος. Πώς το κάνεις από μόνος σου αυτό σε μια σχέση? Ξεκινάς σε μια σχέση και λες θέλω να επικοινωνήσω, θέλω να μιλήσω, θέλω να κάνω. Αλλά αν ο άλλος δεν θέλει, τι θα κάνεις? Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις κάτι? Δεν μπορείς. Οπότε, έτσι σαν τροφή για σκέψη, food for thought, αυτό το σύντομο vlog, μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας πρώτα και με το τέρι μας ύστερα στη συνέχεια και να μοιραζόμαστε αυτά που μας φοβίζουν, αυτά που μας τρομάζουν, αυτά που μας αγχώνουν. Άμα επιτύχουμε να το κάνουμε αυτό και οι δύο σε μια σχέση, τότε και θα ανακουφιστούμε και οι δυο από αυτά που μας βαραίνουν, αλλά θα νιώσουμε ότι ερχόμαστε, θα νιώσουμε ότι ερχόμαστε και όντως θα έρθουμε πιο ουσιαστικά ο ένας κοντά στον άλλο. Το εύχομαι να το πετύχουμε αυτό στις σχέσεις μας, πρώτα στη σχέση μας με τον εαυτό μας και με το τέρι μας, εάν έχουμε. Και όσοι είναι χωρίς τέρι, αν το προσπαθήσουν αυτό στη σχέση τους με τον εαυτό τους, προετοιμάζουν τον εαυτό τους για μια τέτοιου είδους βαθιά συνδεσιμότητα στην επόμενη συντροφική τους σχέση. Το εύχομαι σε όλους μας, την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ερώτημα σήμερα. Μια φίλη
η οποία είναι νεαρή, είναι 25 χρονών και έχει τελειώσει η σχέση της εδώ και κάποιους μήνες πρόσφατα. Μου στείλε το εξής ακόλουθο email, στο οποίο μιλάει για τη σχέση της, μιλάει για τον πρώην της και με ρωτάει αν ήταν νάρκισσος. Στον τίτλο έβαλα σχέση με διαφορά ηλικίας, κόμμα, ήταν νάρκισσος, γιατί θέλω να πάρω την ευκαιρία να μιλήσω και λίγο για τις διαφορές ηλικίας στις σχέσεις, γιατί τελευταίως όλο και με ρωτάτε αν είναι ο άντρας μεγαλύτερος, αν είναι η γυναίκα μεγαλύτερη κλπ. Καλησπέρα Θέκλα, ελπίζω να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. Είμαι καλά. Και για σένα θέλω να περνάς όμορφα και για όλους μας θέλω να περνάμε όμορφα. Παρακολουθώ συστηματικά τα βίντεό σου εδώ και χρόνια και μου κρατάς συνέχεια παρέα. Ευχαριστώ. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών και σου γράφω για να σου μιλήσω για την πρώην σχέση μου που κράτησε 1 χρόνο και 2 μήνες. Α, κράτησε αρκετά η πρώην σχέση σου. Είναι και, θα έλεγα, και επισήμως μακροχρόνια. Σας το είπα αυτό, ότι παλιότερα η μακροχρόνια σχέση ήταν μετά από τον 1 χρόνο ή μετά από τα 2 χρόνια. Τώρα είναι μετά από τους 6 μήνες. Μια σχέση, άμα παραμείνει στην εποχή μας, θεωρείται μακροχρόνια. Τον γνώρισα σε κοινή παρέα και ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ήταν ένας άντρας με προσεγμένη εικόνα που μου άρεσε από την αρχή. Είχε καυστικό χιούμορ και έντονη προσωπικότητα που στη συγκεκριμένη φάση δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Ίσα ίσα που μου άρεσαν και δεν τον έβρισκα βαρετό. Ήταν πρώην, λέει, μια ειδικότητα ιατρικής ή τουλάχιστον έτσι συστηνόταν, γιατί δεν είχε τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Πώς γίνεται να είσαι πρώην γιατρός άμα δεν έχεις τελειώσει ποτέ τις σπουδές σου? Εδώ, ίσως μετά το έμαθες ότι δεν είχε τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Και ασχολούνταν με την οικογενειακή επιχείρηση, αν και ο ρόλος του στην εταιρεία δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός. Αργόσχολος δηλαδή. Πρώην γιατρός, που δεν τελειώσει ποτέ τις σπουδές του. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάκιζα έναν άνθρωπο που δεν τελείωσε τις σπουδές του για οποιοδήποτε λόγο, εάν πρώτον δεν έλεγε ότι ήταν παλιά αυτό που ποτέ δεν ήταν επειδή δεν τελείωσε τις σπουδές του, να λέει ψέματα, και δεύτερον, εάν δεν ήταν τεμπέλης. Δηλαδή, αυτός προφανώς ήταν εκεί στην οικογενειακή επιχείρηση για διακοσμητικούς λόγους, λες δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός και είχε πάρα πολύ χρόνο να κάνει όλα αυτά που θα μας περιγράφει στη συνέχεια. Κάναμε σχέση πολύ γρήγορα. Αυτό είναι κακό σημείο, συνήθως. Οι σχέσεις αυτές οι ναρκισιστικές ξεκινάνε πολύ γρήγορα. Επίσης θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ελεύθερο χρόνο για να καβλαντίζει, sorry που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, εσείς μου τη μάθατε, δεν φταίω, εγώ ήμουν αθώα, κόρη του παπά, δεν ήξερα αυτή τη λέει έκφραση. Ένας που έχει τόσο πολύ χρόνο για να κάνει όλα αυτά που κάνει αυτός ο τύπος στη συνέχεια, σημαίνει ότι είναι άνθρωπος από τη μια που δεν εργάζεται, ή αν εργάζεται δεν παίρνει στα σοβαρά την εργασία του, δεν είναι εργατικός δηλαδή, γιατί έχει πολλούς που δεν εργάζονται λόγω κάποιων άλλων ηθικών και είναι εργατική, και πολλούς που εργάζονται και δεν είναι εργατική. Σημαίνει ότι είναι τεμπέλης και δεν κάνει ορθά τη δουλειά του, γιατί ένας άνθρωπος που κάνει σοβαρά τη δουλειά του δεν έχει χρόνο για μαλακίες. Και επίσης δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επενδύει καθόλου στην ανοικοδόμηση του εαυτού του, στην πνευματική του εξέλιξη και στην αυτοπραγμάτωσή του. Δεν έχει πνευματικότητα δηλαδή. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει πνευματικότητα δεν αφήνει το χρόνο να περνάει έτσι. Και δεν κάθεται όλη μέρα να κάνει χαζομάρες. Βαριέται και να ακούει για χαζομάρες και να κάνει χαζομάρες. Βαριέται με την έννοια ότι δεν τον ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Άρα κάνατε σχέση πολύ γρήγορα. Περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, παρόλο ότι ήταν το αρχικό στάδιο της γνωριμίας μας και κοιμόμασταν κάθε βράδυ μαζί. Μείναμε μαζί κανονικά αρκετά γρήγορα. Αυτά τα βιαστικά και δίνω με τα μούτρα σίγουρα είναι ανησυχητικά. Ακολούθησε μια έκρηξη αγάπης εντός εισαγωγικών, μιλάς για τη φάση love bombing, πολύ φροντιστική συμπεριφοράς, μου έδινε πολύ σημασία και έβλεπα έναν ιδιαίτερα καλό εαυτό προς εμένα. Θα ήθελα να πω πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε σχέσεις που δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και έλεγε συχνά πως καμία δεν το δέχεται για αυτό που είναι, αλλά εγώ αντί να καταλάβω ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα,
Έπεσα με τα μούτρα γοητευμένη από τη συμπεριφορά του. Εντάξει, το να έχει κάποιος στο παρελθόν σχέσεις που δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και να είναι άμεσα 25, αυτούς τα 45, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω γνώμη πάνω σε αυτό για τη διάρκεια των σχέσεων κάποιου στο παρελθόν. Γιατί κάποιο μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη, μια εξαιρετικά μακροχρόνια σχέση 7, 8, 9, 10 χρόνια και χωρίζοντας μετά από αυτή τη σχέση να έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιπόλαιη συμπεριφορά. Αυτό που σου έλεγε ότι καμιά δεν το δέχεται για αυτό που είναι, άμα λέει ότι καμιά δεν το δεχόταν για αυτό που είναι, σημαίνει ότι το χώριζαν οι άλλες οι γυναίκες, γιατί το χώριζαν οι γυναίκες μάλλον, όχι αυτός, οι γυναίκες που είχε σχέση μαζί τους, γιατί προφανώς καταλάβαιναν ότι κάποιο λάκκο είχε φάβα, κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτείς εσύ. Αλλά εσύ ήσουν τόσο βαθιά μέσα στο love bombing, ήσουν τόσο πολύ χωμένη μέσα στο κουκούλι του έρωτα. Ήταν και 20 χρόνια μεγαλύτερος, μπορεί να έχεις και λίγα daddy issues, αλλά τι αστείο, ένας 20 χρόνια μεγαλύτερος είναι ωριμότερος από εσένα, ε? Στην πορεία άρχισα να βλέπω ότι πρόκειται για ένα άτομο με πολύ θυμό μέσα του, καθώς εκνευριζόταν με τα πάντα και πάντοτε έφταιγαν οι άλλοι, όπως η κυβέρνηση, ο καιρός, το μποτιλιάρισμα και άλλα. Γεγονός που με κούραζε απίστευτα και είχα φτάσει στο σημείο να προσέχω τι να πω και αν είναι η σωστή στιγμή ώστε να είναι ήρεμος. Ναρκισσιστική οργή είναι αυτό το πράγμα. Άνθρωπος ο οποίος όλη την ώρα παραπονιέται, ακόμη και για τον καιρό παραπονιέται και αλλάζει η διάθεση του εύκολα και πρέπει να προσέχεις τι θα πεις και πότε θα το πεις, μην τυχόν και το χαλάσεις αυτό που είναι χαλασμένος πανταχώθεν. Αυτό το πράγμα θυμίζει ναρκισσιστική οργή. Ωστόσο στους άλλους έβγαζε πάντα πολύ καλό πρόσωπο. Αυτό επίσης είναι ναρκισσιστικό. Να δείχνουμε στη γυναίκα μας, στη σύντροφό μας, όλη μας την εσωτερική κατάσταση και στους άλλους να βγάζουμε πολύ καλό πρόσωπο. Έτοιμος να τους βοηθήσει όλους και να είναι δίπλα τους. Πολλές φορές η καλοσύνη του ένιωθα να με εγκλωβίζει και αυτό που δημιουργούσε τρομερό άγχος και σύγχυση. Και αυτό μου δημιουργούσε τρομερό άγχος και σύγχυση. Για παράδειγμα, αγόρασε αυτοκίνητο ιδανικό για πόλη, ώστε να μπορώ να το οδηγώ κι εγώ και να εξασκηθώ ούσα νέα οδηγός, χωρίς να του ζητήσω κάτι τέτοιο φυσικά. Εγώ φοβισμένη πολύ να οδηγήσω και χωρίς να αισθάνομαι έτοιμη γι' αυτό, δεν ήθελα να το παίρνω συχνά, έως και καθόλου και προτιμούσα να κινούμε με το μετρό. Αυτό τον έκανε έξαλλο και μου έλεγε πως η γυναίκα που έχει πλάι του θέλει να οδηγεί και ότι αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Άρα γι' αυτόν το πήρε το αυτοκίνητο, ούτως ή άλλως. Για τον εαυτό του πήρε αυτοκίνητο ιδανικό για πόλη. Σιγά μην είχε και λεφτά να πάρει αυτοκίνητο ιδανικό για εξωτερικές εκδρομές. Μπορεί να έχει φυσικά από τα λεφτά του πατέρα του, δεν ξέρω. Αλλά ήθελε να οδηγήσει για να τον πας αυτό στο γιατρό, αν χρειαστεί κάτι, για σένα. Εγώ προφανώς δεν οδήγησα γιατί πιέστηκα απίστευτα από αυτή τη συμπεριφορά, καθώς ήταν ένα θέμα που είχαμε συνέχεια στο τραπέζι. Ή επίσης μπορεί να μην ήθελε να οδηγείς για να μην μπαίνεις στα μετρό και να γνωρίσεις κάποιον άλλο μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο, δεν ξέρω εγώ τι. Επέμενε να με παίρνει αυτός από τη δουλειά, ενώ του έλεγα πως δεν είναι ανάγκη, και μετά έλεγε πως έχει κουραστεί να κάνει δρομολόγια. Συμπεριφορές αυτές όλες έτσι, συμπεριφορές ενός τύπου εγωκεντρικού, ενός τύπου ανώριμου ιδιαίτερα, ναρκισσιστικού τύπου. Από μόνος του ερχόταν να σε πάρει από τη δουλειά και μετά σου έλεγε ότι κουράστηκε επειδή έκανε δρομολόγια. Δηλαδή έκανε συνεχώς πράγματα για να έχει κάποιο λόγο να παραπονιέται. Άμα δεν του φτάναν όσα έκανε η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, άμα δεν του φτάναν όσα έκανε ο καιρός με τις αλλαγές του, δεν του φτάνει η κίνηση, να σε έχει και εσένα. Εγώ που ήρθα και σε πήρα από τη δουλειά και εσύ τώρα και είμαι πολύ κουρασμένος και δώσε μου σημασία, ας πούμε. Δεν θα τα έλεγε με αυτά τα λόγια, αλλά θα το πετούσε. Χειριστικότητα. Επίσης, ένα ακόμα τεράστιο ζήτημα στη σχέση μας ήταν ότι αυτός ήταν ιδιαίτερα φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός, όπως έλεγε ο ίδιος προς άλλες κοπέλες. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει τώρα ο φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός? Έκανε αμέσως follow στο Instagram όποια γνώριζε, στο καφέ της γειτονιάς, τη γυμναστριά του, τη φυσικοθεραπεύτρια του κτλ. Και αντιδρούσε σε ιστορίες
και έστελνε μηνύματα, ρωτούσε τι κάνουν και τα νέα τους. Μάνα μου ρε, τι φιλικός, κοινωνικός και επικοινωνιακός. Αυτό εγώ το θεωρούσα ξεκάθαρο φλερτ. Βεβαίως ήταν ξεκάθαρο φλερτ. Βεβαίως. Ξεκάθαρα ήταν ξεκάθαρο φλερτ. Πού να δεις που έχει και άλλους που ακολουθούν άγνωστες. Και μάλιστα μερικές που έχουν επαγγελματικά προφίλ του στυλ προφίλ που βάζουν προφιλητικές φωτογραφίες για να τραβούν ακολούθους και ίσως να πουλάνε, ξέρω εγώ γιατί πουλάνε από κάποια άλλα sites που τα λένε OnlyFans. Και βάζουν και σε αυτές καρδούλες και βάζουν σε αυτές αντιδράσεις και ρωτούν και σε αυτές τα νέα τους. Έχω ακούσει ιστορίες για φιλικούς, κοινωνικούς και επικοινωνιακούς τύπους. Αυτό εγώ το θεωρούσα ξεκάθαρο φλερτ, με ενοχλούσε πάρα πολύ, του το έλεγα και μου έλεγε ότι έτσι είναι. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Έχεις καλώσει στο κεφάλι μου και δεν απειλούμε από καμία. Κοίταξε ότι δεν απειλήσουν από καμία, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί ας σου στέλνει ο κάθε άγνωστος ή ο κάθε τύπος με τον οποίο η σχέση σας είναι άλλου είδους, π.χ. γνώρισα κάποιος στο καφέ και μου στέλνει, ή είμαι η γυμνάστερα κάποιος και μου στέλνει, ή φυσικοθεραπεύτρια κάποιος και μου στέλνει, το λες από τον πεινασμένο, από τον γλιώδη, δεν σου κάνει θετική εντύπωση. Αλλά δεν θα τους έκανε θετική εντύπωση για να κινδυνεύεις από αυτές. Gaslighting είναι αυτό. Gaslighting είναι αυτή η τακτική ψυχολογικού πολέμου που κάνεις το θύμα, ο θήτης κάνει το θύμα του να πιστεύει ότι είναι τρελό, το βγάζει τρελό και το κάνει να πιστεύει και πως είναι και τρελό από πάνω. Του εξηγούσε ότι στενοχωριέμαι πολύ γι' αυτό, δεν θέλω να συμβαίνει και νιώθω ότι δεν με σέβεται. Και οι καυγάδες δεν είχαν τελειωμό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια. Γιατί στους νάρκες τους αρέσουν πάρα πολύ οι καυγάδες και τους αρέσει πολύ να κάνουν πράγματα που ενοχλούν τον την σύντροφό τους, ώστε να έχουν καυγάδες συνέχεια και να τρέφονται από τον καυγά και από την αρνητικότητα. Ενώ οι άνθρωποι που δεν είναι νάρκες δεν αρέσκονται στους καυγάδες και προσπαθούν να τους αποφεύγουν τους καυγάδες. Φυσικά, οι καυγάδες χρειάζονται, αλλά με μέτρο. Και να είναι χρήσιμοι οι καυγάδες. Δηλαδή, κάνω ένα καυγά, ξεκαθαρίζω τα όρια μου ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα που κάνεις. Εγώ, σύντροφό σου, νιώθω ότι με μειώνεις και με προσβάλλεις με το να ακολουθείς όποια γνωρίσεις στο Instagram και αν τις στέλνεις καρδούλες, να τις βάζεις καρδούλες και αν δεν ρωτάς τι κάνει κτλ. Οπότε, αν δεν το σταματήσεις, έχεις σκοπό να το σταματήσεις? Όχι. Εντάξει, χωρίζουμε. Εφόσον δεν έχεις σκοπό να το σταματήσεις, να χωρίσουμε και να τελειώνει η κουβέντα. Εξάλλου, οι σχέσεις είναι δοκιμές για να δουν οι άνθρωποι αν ταιριάζουν προκειμένου να ζήσουν και μακροχρόνια μαζί. Αυτό δεν είναι? Επίσης συζητούσε με κοπέλες πολλές φορές με την πρόφαση ότι τις βοηθάει η μάνα μου, είτε συζητώντας είτε για να βρουν ψυχοθεραπευτή. Η μητέρα Τερέζα ήταν μάλλον. Και εσύ τι ήσουνα όμως? Τι ήσουνα όμως? Μετά από συχνούς καυγάδες του είπα πως θα ήθελα να μείνω λίγο στο σπίτι μου για να ερεμήσουν τα πνεύματα και να ξανασυζητήσουμε τι θα γίνει, ξεκαθαρίζοντας ότι μόνο αν κοβόταν εντελώς θα μπορούσα να συνεχίσω μαζί του. Πράγματι, πήγα στο σπίτι μου, ακολούθησε μια συμπεριφορά που τη μια μέρα μου έλεγε να πάμε για φαγητό να μιλήσουμε και μετά έλεγε ότι δεν μπορούσε και μετά έλεγε ότι πιστεύει ότι εγώ δεν είμαι έτοιμη και μετά με χώρισε αυτός από ένα μήνυμα στο οποίο απάντησε απλώς εντάξει. Μπράβο. That's a first, έτσι, για πρώτη φορά δώσε τη χαρά να τα χωρίσει αυτός κάποια. Κάτι μου λέει ότι οι κοπέλες το χώριζαν στο παρελθόν και πρώτη φορά αυτός χωρίζει κοπέλα μαζί σου, δεν ξέρω, μπορεί να έχω και λάθος. Δεν ήθελε να με βλέπει μπροστά του, ούτε για να μου δώσει τα πράγματά μου. Έτσι είναι η νάρκηση. Άμα πλέον δεν αποτελείς supply για αυτούς, δεν αποτελείς παροχή για αυτούς, δεν θέλουν να σε βλέπουν μπροστά τους. Πληγώθηκα πολύ και ένιωσα ότι με άδειασε. Αγάπη μου, σε άδειαζε συνέχεια. Απλώς το κατάλαβες ότι σε άδειασε στο τέλος. Έχουν περάσει 2 μήνες πια, αλλά το νιώθω πιο μακρινό. Νιώθω πικρία για αυτόν τον άνθρωπο και αισθάνομαι πως η σχέση ήταν κακοποιητική. Βεβαίως ήταν κακοποιητική. Ένιωθε ότι προσπαθούσε να με βγάζει τρελή και παράλογη για αυτά τα οποία με ενοχλούσαν. Ναι, αυτός είναι ο ορισμός του gaslighting. Σε έβγαζε τρελή και παράλογη για αυτά που σε ενοχλούσαν. Θέκλα, είμαι υπερβολική που δεν άντεχα αυτή τη συμπεριφορά? Όχι. Είμαι εγώ αυτή που δεν αποδέχεται τον άλλο? Όχι. Από την άλλη, αυτός πότε σεβάστηκε τα όρια μου? Αναγνωρίζω ότι υπήρχαν στοιχεία συνεξάρτησης σε αυτή τη σχέση. Ένιωσα κατηγορούμενη και αδικημένη. Θα χαρώ πολύ να μου πεις την άποψή σου και αν σου αρέσει το θέμα να κάνεις και βίντεο. Θέλω να σου πω ότι κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και ένα χρόνο, μπράβο. Δηλαδή ενώ ήσουν μέσα στη σχέση ξεκίνησες ψυχοθεραπεία, μπράβο. Και συνεχίζω.
Συγχωρείς για το μακροσκέλες κείμενο, ελπίζω να μην σε κούρεσα. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, θα χαρώ να δω απάντησή σου. Φιλά και πολλά. Και εγώ της απάντησα κρυφονάρκιστος ο τυπάς, ελεγκτικός, παραμελητικός νάρκιστος και άλλα πολλά. Γλίτωσες. Κρυφονάρκιστος ή ευάλωτος ναρκισσιστής, όπως θεωρώ ότι είναι καλύτερος όρος. Κρυφονάρκιστος ή ευάλωτος ναρκισσιστής είναι κάποιος ο οποίος προσποιείται τον καλό άνθρωπο, τον πολύ κοινωνικό, τον πολύ ευγενικό, που θέλει όλους να τους βοηθήσει, που είναι καλό παιδί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας νάρκισσος από μέσα. Νάρκισσος ίσως ο εγωκεντρικός άνθρωπος, ψυχρός, που δεν τον ενδιαφέρει πώς νιώθουν οι άλλοι, που τον νοιάζει μόνο ο εαυτός του και μόνο. Και μόνο τα κακώς νοούμενα συμφέροντά. Ελεγκτικός ήταν ξεκάθαρα αυτός ο τύπος, επειδή προσπαθούσε να ελέγξει τις κινήσεις σου. Έρχονταν να σε πιάσει από τη δουλειά, πήρε το αυτοκίνητο και σου λέει ότι το πήρε και για σένα και ήθελε να οδηγήσει το αυτοκίνητο και είχε θέμα που δεν οδηγούσες κλπ. Κλπ. Και επίσης ήθελε να ελέγχει τα συναισθήματά σου. Ήθελε να σε έχει να τον τρέχεις ξοπίσω και ίσως και γι' αυτό φλερτάρει και μπροστά σου και γι' αυτό ακολουθούσε τις άλλες του Instagram και το έκανε ίσως επειδή ένιωθε με ανοιχτικά που εσύ είσαι 20 χρόνια μικρότερη του, που είσαι μπουμπούκι και αυτός είναι ένας άντρας 20 χρόνια μεγαλύτερος σου, ο οποίος στην ουσία δεν έχει καταφέρει και τίποτα στη ζωή του. Από το να παίζει τον ωραίο και να παίζει τον κόμενο και να είναι ο πρώην γιατρός, μη γελάσου. Οι ευάλωτοι ναρκισσιστές έχουν την εξής διαφορά από τους ξεκάθαρους ναρκισσιστές. Ότι το παίζουν ότι έχουν συναισθήματα. Το παίζουν ότι έχουν κατανόηση. Το παίζουν ότι είναι συζητήσιμο. Καθρεφτίζουν συναισθήματα από τους άλλους ανθρώπους, καθρεφτίζουν φυσιολογικές συμπεριφορές συνδεσιμότητας, ενώ στην ουσία δεν τις έχουν. Λοιπόν, οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κάτι κακό. Φτάνει και οι δύο να είναι ενήλικες. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, η κοπέλα πάνω από τα 26, ο άνδρας πάνω από τα 28. Είπαμε ότι συντελείται και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόσθετων μετωπίων λεβών, όπου και σηματοδοτείται το τέλος της εφηβείας του ψυχολογικό γύρω στα 26 για τα κορίτσια, γύρω στα 28 για τα αγόρια. Και η διαφορά ηλικίας να μην είναι 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Κάπου είχα διαβάσει, το έχω πει πολλές φορές, λέει 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω, δεν θεωρείται ότι οι άνθρωποι έχουν τεράστια διαφορά. Εσύ με αυτόν είχες 20. Ας δεχτούμε το 20, ρε παιδί. Αλλά να είναι και οι δύο οι άνθρωποι σε ανάλογη ψυχοσυναισθηματική φάση ορίμανσης. Αυτός 20 χρόνια μεγαλύτερος από σένα ήταν πολύ πιο ανώριμος από σένα. Που εσύ δικαιολογούσουν και δικαιολογήσαι να είσαι κάπως ανώριμη γιατί είσαι μόνο 25 χρόνια. Επίσης, στις σχέσεις με διαφορά ηλικίας υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτός που είναι μεγαλύτερος να νιώθει μειονεκτικά επειδή είναι μεγαλύτερος, να νιώθει κομπλεξικά που λέμε στην καθομιλουμένη και να φοβάται ότι το τέρι του ή το τέρι της που είναι νεότερο θα τον εγκαταλείψει, θα ψάχνει να βρει μια νεότερη, μια γυναίκα, ένα νεότερο άνδρα και αυτή η ανασφάλεια να τον βασανίζει τον ίδιο, τον μεγαλύτερο και αν έχει και ένα παλιό χαρακτήρα να τον κάνει να κάνει αυτές τις συμπεριφορές που να προκαλεί συνέχεια ζήλια στον νεότερο σύντροφο, στη νεότερη σύντροφο προκειμένου να τον κάνει να θέλει, να τον θέλει. Είναι ανήθικο και αειδιαστικό να προκαλεί ζήλια στον σύντροφό σου επειδή εσύ νιώθεις ανασφάλεια και είναι εξαιρετικά και εξοργιστικά κακοποιητικό. Τι είναι το φυσιολογικό? Να το συζητήσεις με τον σύντροφό σου. Να πεις ότι νιώθω άσχημα. Φοβάμαι μερικές φορές ότι επειδή είμαι μεγαλύτερος σου, ότι θα σταματήσεις να με θέλεις και σε κάποια φάση θα με αφήσεις για ένα νεότερο άντρα. Και να ακούσει η σύντροφός σου την ανησυχία σου, τον προβληματισμό σου και να σου απαντήσει και να σε κατανοήσει. Ή να πεις, αν είσαι η γυναίκα μεγαλύτερη, νιώθω άβολα που είμαι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια μεγαλύτερη σου και κάποιες φορές φοβάμαι ότι μπορεί αυτή η διαφορά που έχουμε στην ηλικία να είναι και αποτελέσει αιτία για να χαλάσει σχέση μας. Και να δώσεις τον άλλο την ευκαιρία να σου πει. Αγάπη μου, για παράδειγμα, να σου πει. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ήμουν με νεότερες γυναίκες από μένα παλιότερα και για άλλους λόγους χώρισα. Είσαι θέλω γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό που έχεις. Και η ηλικία δεν είναι σημαντική για μένα.
Ένας ευάλωτος ναρκισσιστής όμως, ένας κρυφονάρκισσος, αν του πεις το πρόβλημά σου, αν του πεις την ανησυχία σου, μετά θα την κρατήσει και θα σου τη χτυπήσει μετά. Σε μια φυσιολογική σχέση, υγιή σχέση μεταξύ δύο υγιών προσωπικότητων, το να λέμε τι είναι αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί ξεκάθαρα, να το μαθαίνει ο σύντροφός μας και να μπορεί να μας συμπαρασταθεί, είναι το φυσιολογικό. Και το σεβαστικό και το ανθρώπινο. Το αφύσικο είναι να μην λέω την αυτό με ταλαιπωρεί, να μην λέω την αυτό με βασανίζει και να το εκδραματίζω πάνω στον άλλο. Να βγάζω δηλαδή την αρνητικότητα που νιώθω πάνω στον άλλο και ο άλλος να μην ξέρει από πού του ήρθε. Κοριτσάκι μου γλυκό, ταλαιπωρήθηκες πολύ. Μείνε στη ψυχοθεραπεία σου, δούλεψε στη ψυχοθεραπεία σου και το ζήτημα γιατί σε ήλκησε ένας μεγαλύτερος άνδρας. Μην τυχόν και έχεις κάποια θέματα με τη σχέση σου με τον πατέρα σου. Μπορεί και να μην έχεις, δεν είναι απαραίτητο ότι αν μια φορά μια κοπέλα τα έχει φτιάξει με κάποιον ο οποίος είναι μεγαλύτερος της, ότι έχει daddy issues. Επίσης, τα στοιχεία της συνεξάρτησης, όπως είδες, έτσι να τα δουλέψεις. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στην αρχή μιας νέας γνωριμίας. Να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε, για να νιώσουμε που βρισκόμαστε συναισθηματικά με έναν νέο άνθρωπο. Είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ alarming να νιώθεις συναισθήματα πολύ νωρίς. Είπαμε ότι τον ερωτευτεί κάποιος αμέσως και επιτόπου και ραυνοβόλος έρωτας, ότι είναι στοιχείο ψυχοπαθολογικής έλξης. Το love bombing είναι επικίνδυνο όπλο που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να προσεγγίσουν κοντά τους τους ανασφαλείς ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν στοιχεία συνεξάρτησης. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα δεν το αντέχει το love bombing, γιατί το love bombing είναι υπερβολικό. Το love bombing είναι συνέχεια σε παίρνω τηλέφωνο, συνέχεια σου μιλάω, συνέχεια έρχομαι και σου κάνω εκπλήξεις, σου αγοράζω συνέχεια δώρα. Κάνω υπερβολικά πράγματα για το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε γνωριστεί. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα που φλερτάρει, τα παίρνει σιγά σιγά τα πράγματα. Ούτε χάνεται και εξαφανίζεται, αλλά ούτε είναι και συνέχεια πάνω στα αυτιά του άλλου, ούτε πάει και του κατσικώνεται να μείνουν μαζί και να είναι κάθε βράδυ μαζί, προκειμένου να σφραγίσει τη συμφωνία, να σφραγίσει τον Δία. Αυτά, άλλη μια ιστορία μιας κοπέλας, η οποία γνώρισε έναν τύπο που φαινόταν φανταχτερός. Υπήρχαν όμως από την αρχή κόκκινες σημαίες, τις οποίες απέτυχε να δει από την αρχή, και έπρεπε να βιώσει 14 μήνες τη σχέση και δεν ξέρω εγώ τώρα πόσους μήνες το χωρισμό και τη συμπεριφορά του να αρχίσουν μετά το χωρισμό, για να καταλάβει ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και να μάθει πώς λειτουργούν η παραμελητική νάρκηση, η ευάλωτη νάρκηση, η κρυφό νάρκηση. Και παραμελητικό νάρκηση, έχουμε κάνει και βίντεο για αυτό το θέμα, είναι αυτό ο οποίο δεν σου δίνει συναισθηματικά αυτά που δικαιούσε. Θα τα δώσει σε άλλε γυναίκε. Δεν θα πει εσένα τι όμορφη που είσαι σήμερα, τι ωραίο που είναι το κραγιόν σου, για παράδειγμα, ή μ' αρέσουν τα μαλλιά σου όπω τα φτιάξε. Σου πάει αυτό το φουστάνι, ωραίο χρώμα. Σε βλέπω να περπατήσει στο σπίτι και σε επιθυμώ. Όχι, δεν θα στα πει εσένα αυτά. Θα τα πει σε άλλε γυναίκε. Θα στα κλέψει από σένα που τα δικαιούσε, που είσαι σύντροφό του και θα τα πει αλλού. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια. Yeah. Χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανανοίξει και στο παρελθόν, αλλά νομίζω χρειάζεται έτσι να το ξαναδούμε λίγο. Τη διαφορά ηλικίας σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, όπου ο άνδρας είναι νεότερος και η γυναίκα είναι μεγαλύτερη, και οι δύο επιστολές που θα διαβάσουμε έρχονται από γυναίκες μεγαλύτερες από τους εντός ή εκτών εισαγωγικών συντρόφους τους, εντός μάλλον. Πάμε στην πρώτη επιστολή. Καλημέρα αγαπητή Θέκλα. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Έχω μια ιστορία να σου πω, που πιστεύω θα έχει και ενδιαφέρον να γίνει vlog. Είμαι 38 ετών. Άτυχη από μικρή στα ερωτικά. Έχουμε κάποια βίντεο που μιλάμε για την τύχη και την ατυχία στα ερωτικά, σίγουρα τα έχεις δει. Αλλά φαντάζομαι το γράφεις για να περιγράψεις ότι να πήγαινες καλά με τις ερωτικές σου σχέσεις. Έφαγα τα νιάτα μου βέβαια, βουτυγμένη στο λίπος. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση και έτσι οι κατακτήσεις μου ήταν από ελάχιστες εδώ έως μηδαμινές.
Θέλω να σου πω ως μια γυναίκα βουτυγμένη στο λίπος, που είμαι 47 ετών, ότι η εντύπωση ότι το να είμαστε παχουλές μας κάνει αποθητικές και αντιερωτικές είναι καθαρά μια παρανόηση η οποία μας επιβάλλεται και μας υποβάλλεται από την pop κουλτούρα. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άντρας, η κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως εξωτερικής εμφάνισης και στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως ποσοστού λίπους στον οργανισμό του, μπορεί να είναι αξιαγάπητος, μπορεί να είναι αξιέραστος ή όχι, εξαιτίας του ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ενέργεια βγάζει και πώς αγαπάει ή δεν αγαπάει τον εαυτό του. Και όπως πολύ ωραία το γράφεις, δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση και γι' αυτό δεν πήγαιναν καλά ερωτικές μου σχέσεις. Τώρα αυτή η λέξη, οι κατακτήσεις μου ήταν από ελάχιστες έως μηδαμινές, θα πω δεν μου αρέσει αυτή η λέξη κατακτήση, ούτε για γυναίκα να τη χρησιμοποιεί για άνδρα, ούτε για άνδρα να τη χρησιμοποιεί για γυναίκα, ούτε για γυναίκα να τη χρησιμοποιεί για γυναίκα, ούτε για άνδρα να τη χρησιμοποιεί για άνδρα. Τι σημαίνει κατακτώ τον άλλον? Αρέσω σε κάποιον. Συνδεόμαστε με κάποιον, κατακτούμε. Γενικότερα νιώθω πολύ στερημένη στα ερωτικά. Δεν είσαι μόνη σου. Έχει πολλούς ανθρώπους που νιώθουν πολύ στερημένη στα ερωτικά. Τα τελευταία 1-2 χρόνια έχασα αρκετά κιλά. Εγώ θα σου έλεγα έπρεπε να πεις έδιωξα αρκετά κιλά. Είναι καλύτερα χρησιμοποιεί το ρήμα διώχνω κιλά παρά χάνω κιλά, γιατί αυτό που χάνουμε θέλουμε να το βρούμε μετά. Απέκτησα καλύτερη διάθεση και άρχισα σιγά σιγά να έχω κατακτήσεις. Να είπα άλλη λέξη κατακτήσεις. Δεν λες άρχισα σιγά σιγά να αρέσω. Άρχισα σιγά σιγά να τραβώ, να ελκύω την ερωτική προσοχή των ανδρών επειδή είμαι τεροφιλόφιλη γυναίκα. Σημαίνει να έχω κατακτήσεις. Είναι προβληματική. Δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Φιλενάδα, φαίνεται ότι σου την παίρνω, αλλά καμία σχέση. Αφού έχω μιλήσει επανειλημμένος. Απλώς παίρνω τον τρόπο που γράφεις και εξηγώ κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ασυνείδητα λέμε πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν μετά στο να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής στους άντρες που έχω γνωρίσει, στους άνδρες που έχεις κατακτήσει δηλαδή, ξυπνάω μάλλον μόνο το σεξουαλικό πόθο και έτσι έχω κάνει εφήμερες σχέσεις και καταλήγω να πληγώνομαι γιατί έχω την ανάγκη για μια συντροφική σχέση, για ένα συνοδοιπόρο. Είδες, όταν έχεις κατακτήσεις ξυπνάς τον ερωτικό πόθο. Όταν ελκύεις την προσοχή ανθρώπων ικανών για συνδεσιμότητα και εσύ και εσύ ικανή για συνδεσιμότητα και συνδέσεις ουσιαστικά, τότε έχεις την συντροφικότητα αυτή που περιγράφεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι αργά για μένα, ότι γέρασα, ότι έχω χάσει το τρένο, πράγμα που προκαλεί μεγάλη θλίψη. Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Είναι το ίδιο θέμα. Σημαίνει ότι ξεκινάς πάλι, ενώ παλιότερα το πρόβλημα σου ήταν το πάχος και έλεγες είμαι παχιά, άρα δεν αξίζω να αγαπηθώ, άρα δεν έχω κατακτήσεις. Τώρα λες είμαι μεγάλη, στα 38, γέρασα, είμαι καταρακωμένη, έχω χάσει το τρένο. Άρα πάλι ξεκινάς από μια ετοπαθή θέση. Θα σου διηγηθώ όμως την τελευταία μου εμπειρία που με καταράκωσε. Γνώρισα έναν νεαρό στο χώρο της δουλειάς μου. Εκείνος 28, εγώ 38. Ένιωσα μια έλξη εξ αρχής αλλά μέχρι εκεί. Το είχα αποκλείσει από τον εαυτό. Και λόγω ηλικίας και λόγω απόστασης, μιας και δεν μένουμε στον ίδιο χώρο. Απλώς εκείνος μέχρι πριν λίγο καιρό διανυκτέρευε στον τόπο που μένει. Αλλά ας μην τα πολυλογώ, το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθαμε κοντά. Άρχισε εκείνος να μου λέει για το χωρισμό του. Πρόσφατα είχε χωρίσει από σχέση 4 ετών και ήταν πολύ χάλια. Ένας τέτοιος τύπος, ο οποίος μόλις έχει χωρίσει και είναι πολύ χάλια και σου αρέσει και λίγο, είναι κατάλληλος για σχέση. Κορίτσι μου, αγάπη. Είπαμε λοιπόν να βγούμε για ένα ποτό. Να μου μιλήσει, να μου πει τον πόνο του. Καταλήξαμε όμως, αντί να μου λέει τον πόνο του, να φιλιόμαστε με πάθος. Εκεί θα πηγαίνατε, στο να φιλιώσαστε με πάθος, δεν θα πηγαίνατε στο να σου πει τον πόνο σου, τον πόνο του. Και εσύ υποσυνείδητα επιδιώκεις τη σεξουαλική επαφή, γιατί νιώθεις ότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να συνδεθείς με κάποιον άλλον. Έτσι σου είχε μάθει η ζωή σου. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος.
και δεν είναι και ένας καλός τρόπος να ξεκινάει μια σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων. Πρέπει τουλάχιστον να φλερτάρουν, να συνομιλήσουν, να έρθουν κοντά για να γνωριστούν ένα ικανό χρονικό διάστημα προτού προχωρήσουν στη σεξουαλική επαφή. Αν είναι, ρε παιδί μου, και πολύ ερωτικά στερημένοι και οι δύο, τουλάχιστον για μια εβδομάδα, 10 μέρες, να μιλάνε, να πάνε για καφέ, να συζητούν, να γνωρίζονται και μετά να πάνε στο κρεβάτι. Η γνώμη μου πάντα, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση με βάσεις. Από τότε, εδώ και ένα μήνα περίπου, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, όσο το επιτρέπει βέβαια η γεωγραφική απόσταση που έχουμε. Περνάμε ωραία. Βγαίνουμε βόλτες και κάνουμε καταπληκτικό σεξ. Πώς δεν θα κάνει καταπληκτικό σεξ 28χρονο ή 38χρονο? Όσο μεγαλώνει η γυναίκα, τόσο πιο πολύ οριμάζει και σωματικά και σεξουαλικά και ερωτικά. Αυτό ισχύει. Και έχει να κάνει με την αποδοχή που έχει η γυναίκα του ερωτισμού της, της σεξουαλικότητας της και το γεγονός ότι καταφέρνει να διώξει, οι περισσότερες από εμάς τέλος πάντων, καταφέρνουμε να διώξουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τα οποία μας έχουν δηλητηριάσει και μας έχουν εμβολιάσει το μυαλό με την ιδέα ότι είναι κακό πράγμα μια γυναίκα να απολαμβάνει τον έρωτα, ως συναίσθημα, την ερωτική πράξη, το σώμα της, τη σεξουαλικότητά της. Κάποια στιγμή άρχισαν τα μαύρα σύννεφα όμως. Εκείνος άρχισε να μου λέει ότι δεν είναι καλά, ότι θέλει να μείνει μόνος, ότι είναι πολύ πληγωμένος από το χωρισμό του. Ότι ναι, μεν του αρέσω πολύ και περνάει πολύ ωραία μαζί μου, αλλά μέχρι εκεί. Ώσπου φτάσαμε στο σημείο να μου θέσει το θέμα της διαφοράς ηλικίας. Ενώ το είχα θέσει και εγώ βέβαια νωρίτερα. Του είχα πει δηλαδή, ακριβώς επειδή τον έβλεπα και λίγο χλιαρό από ένα σημείο και μετά, ότι δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από τη γνωριμία μας, η οποία έχει κακούς ιονούς. Δηλαδή εκείνος φρεσκοχωρισμένος, καθώς και η ηλικιακή και η γεωγραφική απόσταση. Αυτός δεν είχε δείξει από την αρχή ότι θεωρεί τόσο σπουδαίο ζήτημα τη διαφορά ηλικίας. Ναι, γιατί ήθελε να βιώσει. Να βιώσει το rebound. Να βιώσει το rebound relationship. Ήθελε να φτιαχτεί. Ήθελε να πάρει έρωτα από εσένα. Όχι μόνο σεξ, αλλά και έρωτα, να ερωτευτείς κιόλας. Μέχρι που το είπε πια ανοιχτά ότι καλύτερα να διακόψουμε γιατί δεν υπάρχει μέλλον λόγω διαφοράς ηλικίας. Και ότι μάλιστα το λέει πιο πολύ για μένα. Ότι αυτός δεν έχει πρόβλημα. Του αρέσω και όποτε του πω να βρεθούμε θα μου πει ναι. Αλλά δεν μου αξίζει, λέει, κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρω έναν άνθρωπο στην ηλικία μου να προχωρήσω τη ζωή μου. Σίγουρα δεν είναι από ευγένεια και από φροντίδα για τα δικά σου συναισθήματα που το λέει αυτό και για το μέλλον σου. Στην ουσία θέλει να αποποιηθεί κάθε ευθύνη, έναν εσύ αργότερα του πεις, μα γιατί έπεσες μαζί μου αφού εγώ είμαι μεγαλύτερη και αφού εγώ σου είπα ότι και να... ή ξέρεις ότι είμαι σε μια ηλικία που θέλω να κάνω κάτι πιο σοβαρό όπως γάμος, οικογένεια και παιδιά. Άρα είναι αποποίηση ευθύνης αυτό, το εγώ για το καλό σου το κάνω και εγώ εσένα νοιάζομαι, αλλά δεν έχει πρόβλημα αυτός, του αρέσεις και όποτε του πεις να βρεθείτε θα του σου πει ναι. Άρα εσύ όμως θα επιλέξεις να βρεθείς, όχι αυτός, αλλά δεν θα έχει ευθύνη. Εγώ είμαι πληγωμένη αφάνταστα αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια πάλι μέσα μου. Ένα κομμάτι μου λέει ότι ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μια τέτοια σχέση, ότι η διαφορά ηλικίας είναι χάσμα γεφύρων. Και ένα άλλο μου κομμάτι λέει όχι. Αν δύο άνθρωποι περνάνε όμορφα και θέλουν ένας τον άλλον, όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Και νιώθω πολύ άσχημα που με έχει απορρίψει λόγω ηλικίας. Που δεν θέλει καν να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Για να μην πω και για αντιφάσεις που έχει πέσει ο ίδιος. Μου έλεγε δηλαδή πριν λίγες μέρες ότι είναι πολύ πληγωμένος και λοιπά και δεν μπορεί να κάνει σχέση. Και εγώ του είπα, μα και καλά να ήσουν, τι θα μπορούσε να συμβεί ανάμεσά μας. Εγώ υπονοούσα ότι λόγω διαφοράς ηλικίας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ κάτι σοβαρό. Και εκείνος μου απάντησε πολλά. Ότι είναι πολύ πληγωμένος και λοιπά και δεν μπορεί να κάνει σχέση. Και εκείνος μου απάντησε πολλά. Απλώς αναρωτιέμαι, είναι τελικά τόσο μεγάλο εμπόδιο διαφορά ηλικίας, αν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη? Της λέω, δεν είναι και είναι ταυτόχρονα. Θα το φτιάξω βίντεο. Συνεχίζει, φίλε, εντωμεταξύ Θέκλα μου, αυτός ενώ μου είπε ότι πρέπει να ξεκόψουμε για το καλό και τον δύο. Μετά από κάποιες ώρες λέει ότι δεν λέει αντίο και ότι δεν έχει θέμα να με βλέπει. Γενικά μου έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα.
τη μία ότι η διαφορά ηλικίας είναι πρόβλημα, την άλλη ότι δεν είναι. Η διαφορά ηλικίας είναι πρόβλημα όταν θέλετε, όταν θα είστε σε σοβαρή σχέση, σε μονογαμική σχέση, σε σχέση κανονική. Η διαφορά ηλικίας δεν είναι πρόβλημα όταν θα επιδειχτείτε. Sorry που τα λέω. Το παιδί αυτό φαίνεται να έχει πρόβλημα με την ηλικία. Θέλει μόνο που και που να βρισκόμαστε, να πηγαίνουμε βόλτες και να κάνουμε σεξ. Κατά τα άλλα, δεν θέλει επικοινωνία, δεν θέλει συναίσθημα. Μου λέει ότι μια σχέση μεταξύ μας δεν βγάζει πουθενά. Εν τω μεταξύ, 10 χρόνια τον περνάω. Δεν τον περνάω και 20 έως 30 χρόνια. Είναι δυνατόν ένα τόσο νέο παιδί, 28 χρόνια, να έχει τέτοια ταμπού? Ναι, είναι πολύ δυνατόν. Ναι, είναι εξαιρετικά δυνατόν. Ναι, είναι. Γιατί είναι Έλληνας, γιατί έχει μεγαλώσει σε μια ελληνική κοινωνία. Σε μια κοινωνία μισογενιστική. Σε μια κοινωνία πατριαρχική, που θεωρεί ότι ο άντρας είναι μεγαλύτερος 10 χρόνια από τη γυναίκα, αυτό είναι υπέροχο και φανταστικό και τέλειο, αλλά αν η γυναίκα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη από τον άντρα, αυτό είναι no-no. Αυτό είναι απαγορευτικό. Δεν πρέπει η γυναίκα να έχει οτιδήποτε το οποίο να την κάνει υπεράνω του ανδρός. Γιατί μια μεγαλύτερη γυναίκα σαφώς έχει μεγαλύτερη σοφία και μεγαλύτερη δύναμη, σεξουαλική δύναμη, από έναν άντρα νεότερο. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο οριμάζουμε σεξουαλικά και οι άντρες και οι γυναίκες. Αφού φαίνεται ότι του αρέσω, ότι περνάει ωραία μαζί μου, το ότι δεν είναι έτοιμος για δέσμευση γιατί βγήκε πρόσφατα από σχέση 4 χρόνων το καταλαβαίνω. Αλλά εμένα δεν με απορρίπτει μόνο γι' αυτό. Με απορρίπτει και λόγω ηλικίας και νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Λοιπόν, εσύ φιλενάδα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Γιατί τα έχεις μέσα στο μυαλό σου πάρα πολύ. Κουβαλάς μέσα σου πάρα πολλές αρνητικές εικόνες για σένα. Πάρα πολλές αρνητικές απόψεις για σένα. Εσύ ήδη αυτό σαν ποντάρεσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται πραγματικά. Και δεν το λέω για να σε ντροπιάσω, δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Θέλω να πω το εξής, ότι εσύ ίδια δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Εσύ ίδια δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Εσύ ίδια προσωπικά δεν βλέπεις την αξία σου. Δεν βλέπεις τι γυναικάρα είσαι. Θα μου πείτε, εσύ που το βλέπεις, να έχω δει το προφίλ της, έχω δει τις φωτογραφίες της, έχω δει τον τρόπο που γράφει, έχω δει τον τρόπο που σκέφτεται, έχω δει τα συναισθήματά της, έχω δει την ανάγκη της για αγάπη και συντροφικότητα, την επιθυμία της, τον όνειρό της. Θέλω, αγάπη μου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Θέλω να εκτιμήσεις τον εαυτό σου. Θέλω να δεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είσαι, μια γυναικάρα 38 χρονών, η οποία χρειάζεται να δουλέψεις με τη σχέση σου με τον εαυτό σου ώστε να καταλάβεις την αξία σου και να μην επιτρέπεις σε κανέναν απολύτως, σε κανέναν απολύτως, ούτε καν και στον ίδιο σου τον εαυτό, να σε μειώνει. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Αν μέσα μας νιώθουμε μειονεκτικά για τον εαυτό μας, αν μέσα μας νιώθουμε και καλά χάλια γιατί δεν έχουμε το σώμα που είχε η τάδε κοπέλα στο Instagram. Όσες έχετε περισσότερα κιλά, σας προτείνω να ακολουθήσετε την Ashley Graham. Η Ashley Graham είναι μια φοβερή μοντέλα στην Αμερική, η οποία είναι 33-34 ετών τώρα και είναι και μητέρα τριών παιδιών. Πρόσφατα γέννησε και δίδυμα, η οποία είναι extra plus size μοντέλο. Είναι φοβερή η Ashley. Νομίζω βλέποντας τα βίντεο της και τα post της και τις αναρτήσεις ότι και αυτή δυσκολεύεται λίγο με την εικόνα του εαυτού τους, του εαυτού της, και γι' αυτό ίσως κάνει τόσο με τόση έμφαση την καμπάνια για να αποδείξει και να δείξει στον κόσμο, να κάνει establish, να καθιερώσει ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι πανέμορφη και 80 κιλά και 90 κιλά και 100 κιλά. Η πραγματική ομορφιά δεν έχει να κάνει με το πόσα κιλά έχεις και πόσα ποσοστό λίπους έχεις στον οργανισμό σου. Ας το πάρουμε και μόνο από εξωτερική εμφάνιση, παιδιά. Εντάξει. Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στην εσωτερική καλλιέργεια και στην πανέμορφη ψυχή, που η πανέμορφη ψυχή βγαίνει στο χαμόγελο και βγαίνει και στα μάτια. Όμως, αν το πάρουμε καθαρά από θέμα εξωτερικής εμφάνισης, η ομορφιά δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσα κιλά είσαι. Η ομορφιά έχει να κάνει με το αν φροντίζεις το σώμα σου, αν φροντίζεις να το διατρέφεις με πολύ υγιεινά ολόκληρα τρόφιμα, αν φροντίζεις να έχεις καλή υγεία, αν φροντίζεις το δέρμα σου να είναι σε καλή κατάσταση, και το δέρμα μας είναι σε καλή κατάσταση όταν αποφεύγουμε τον ήλιο, όταν αποφεύγουμε να βγαίνουμε στον ήλιο χωρίς αντιλιακό,
όταν τρώμε υγιεινές τροφές και όχι τροφές γεμάτες τοξίνες, τηγανιτά, συσκευασμένα τρόφιμα κλπ. Το δέρμα μας είναι σε καλή κατάσταση όταν το καθαρίζουμε τακτικά και όταν του βάζουμε τις ανάλογες κρέμες, που έχει εξαιρετικές κρέμες στα φαρμακεία, και ενώ είναι κοσμητολογικές κρέμες, ενώ και δερματολογικά ελεγμένες, και στα φαρμακεία και στα ινστιτούτα αισθητικής μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές κρέμες, και στα σούπερ μάρκετ έχει καλές κρέμες και ματιών και προσώπου. Πρέπει να βάζουμε πάντα κρέμα ματιών, πάντοτε κρέμα ματιών, να καθαρίζουμε το πρόσωπό μας με σαπουνάκι ή με facial wash ή με υγρό πλησίματος του προσώπου το βράδυ ή το πρωί. Εγώ 3 φορές τη μέρα καθαρίζω το πρόσωπό μου. Το πρωί που θα ξυπνήσω, πλένω το πρόσωπό μου, βάζω κρέμα. Με ρώτησε μια φίλη, πες μας τη ρουτίνα σας. Βάζω κρέμα ματιού, εξαρτάται, αλλάζω διάφορες κρέμες. Βάζω κρέμα προσώπου. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ, επειδή έχω πολύ λιπαρό πρόσωπο, βάζω κρέμα που καταπολεμάει τη λιπαρότητα. Και βάζω ένα καραγιοντόρο αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε, φοράω ένα λιποζάν με χρώμα. Ούτε καν κραγιόν κανονικό. Αλλά θα το κάνω το πρωί αυτό, θα το κάνω το απόγευμα πρωτού ξαπλώσω για λίγο και θα το κάνω και το βράδυ πρωτού ξαπλώσω. Φροντίζω πάρα πολύ να είναι καθαρό το δέρμα μου, να μην έχει σκόνες πάνω, να μην έχει μικρόβια κλπ. Επίσης, είπαμε, φροντίζουμε το δέρμα μας. Φροντίζουμε τα άκρα μας, τα χέρια μας. Βάζουμε κρέμες. Κάνουμε μανικιούρ μόνες μας. Αν μπορούμε και αν έχουμε την ικανότητα, την οικονομική, πάμε σε μία μανικιουρίστα να μας φτιάξει τα νύχια μας. Περιποιούμαστε το δέρμα μας, τα πόδια μας, τις πατούσες, τις φτέρνες, να μην είναι σκασμένο. Όλα αυτά σημαίνει ότι αγαπώ το σώμα μου και το προσέχω. Γυμναζόμαστε. Μία γυναίκα παχιά, όταν γυμνάζεται, μπορεί να μην αδυνατήσει αν δεν κάνει δίαιτα και αν δεν το επιδιώξει να αδυνατήσει, αλλά μπορεί να τονώσει το σώμα της και το σώμα της να έχει καλύτερο σχήμα. Έχει παχές και παχές. Έχει παχές οι οποίες περιποιούνται τα μαλλιά τους, το δέρμα τους, τα νύχια τους, προσφροντίζουν την εμφάνισή τους, να φοράνε ρούχα που τους ταιριάζουν, να φοράνε ρούχα που τους κολακεύουν, παπούτσια που τους κολακεύουν, που τους ταιριάζουν. Βέβαια στην ηλικία τη δικιά μας είναι και τα παπούτσια, τα ξεκούραστα, παίζουν πολύ, όχι μόνο αυτά που κολακεύουν. Φροντίζουν να ασκούνται. Για μένα η καλύτερη εξάσκηση άσκηση είναι το περπάτημα στη φύση, η ανάβαση και η κατάβαση ανηφορικών δρόμων και όταν πας στα κάμποτα, λέμε στην Κύπρο, στα χωράφια, όταν πηγαίνουμε εκεί με το λάκι στο ποτάμι, το ότι ανεβαίνω και κατεβαίνω, αυτό βοηθάει πολύ και να αποκτούν καλό σχήμα τα πόδια κλπ. Όλα θα σας τα παγώ πια, τα πόδια κλπ. Άρα, και επίσης, αν μια γυναίκα είναι παχιά και της αρέσει που είναι παχιά και της αρέσει ο όγκος της όπως είναι, θα περιφέρει το σώμα της με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι μια γυναίκα που είναι παχιά και δεν της αρέσει το σώμα της και νιώθει το πάχος της σαν κάτι το άσχημο και λέει ότι είμαι πνιγμένη στο λίπος, αυτό που περιέγραψες εσύ εκεί πέρα. Με αυτά που είπα αυτή τη στιγμή, δεν συνιστώ σε καμία περίπτωση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό λίπος στο σώμα τους να πάνε να παχύνουν επειδή τα είπα αυτά. Μην πάτε μακριά, δείτε ότι μια γυναίκα παχιά και κάνει 2 παιδιά δύνατα και γυμνασμένα, εντάξει. Δεν σας λέω ότι είναι ιδανικό το πάχος σε καμία περίπτωση, απλώς εξηγώ το πώς η αποδοχή του σωματότυπου μας και η φροντίδα του σώματος μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε όμορφα και να είμαστε όμορφοι, ή η μη αποδοχή να έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε άσχημα και να βγαίνει και προς τα έξω μια λιγότερο καλή εικόνα. Άρα εσένα αγάπη μου, το πρόβλημα σου δεν είναι η εξωτερική σου εμφάνιση, το πρόβλημα σου τώρα δεν είναι η ηλικία σου, το πρόβλημα σου είναι ότι εσύ δεν είσαι ευχαριστημένη με σένα. Και για να γίνεις ευχαριστημένη με σένα, αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την ψυχοθεραπεία. Είσαι εδώ στο κανάλι και κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, αλλά η ψυχοεκπαίδευση είναι χρήσιμη για να ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα. Είναι πολύ χρήσιμη η ψυχοεκπαίδευση για τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία ή για τους ανθρώπους που έχουν κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, αλλά για όσους δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και δεν έχουν εξηγιάνει καθόλου τη σχέση τους με τον εαυτό τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομυζήσουν τα νοήματα της ψυχοεκπαίδευσης. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα που είναι νωρίς. Όχι γιατί γέρασες και πέρασες ζωή μπροστά από τα μάτια σου, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείς κι άλλο. Πάμε στη δεύτερη φίλη και να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν 28 χρόνων, κόρη, σοβαρά σου μιλώ,
αν ήμουν 28 χρονών και γνώριζα αυτόν τον τύπο που λες εσύ, ο οποίος μόλις έχει χωρίσει από σχέση πόσο χρόνο. Πόσο χρόνο σχέση αυτός, 4. Από σχέση 4 χρόνων και έρχεται και μου κλαίγεται. Και οι πρώτες κουβέντες που θα μου πει όταν γνωριστούμε είναι για την πρώην του που χώρισα, δεν θα βγαίνα ραντεβού μαζί του, ούτε για πότε θα πήγαινα μαζί του, ούτε θα τον παρηγορούσα. Θα του δίνα την κάρτα μιας ψυχολόγου που ξέρω, ενός ψυχολόγου που ξέρω, θα τον έστειλε να πάει στον ψυχολόγο και δεν θα έπαιζα τον ρόλο της παρηγορήτρας. Γιατί να παίξω τον ρόλο της παρηγορήτρας. Εγώ, αν ήμουν σου λέω 28 χρονών και το γνώριζα αυτό, θα έλεγα εγώ αξίζω να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Είμαι μια γυναικάρα και είμαι μια, πέστε και όλα που είναι σε άρα, ναι, και μου αξίζει ό,τι καλύτερο. Και όταν εγώ χωρίζω, δεν πάω αμέσως να κάνω σχέση, γιατί πρέπει να λύσω τα δικά μου τα θέματα. Γιατί να πάω τώρα να λουστώ τα προβλήματα που έχει ο άλλος, που είτε θα τα βγάλει άμεσα, είτε θα τα βγάλει έμμεσα. Εσύ τότε γιατί πήγες μαζί του, κόρη 38 χρόνια. Άμα είσαι 38 και να φτιάξεις σχέση με 28, κανένα πρόβλημα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ θεωρώ πολύ λογικό να είναι και η γυναίκα μεγαλύτερη. Είπαμε πολλές φορές ότι η διαφορά η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του να μην έχουμε διαφορετική γενιά είναι 10 με 15 χρόνια, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα μεγαλύτερη. Αυτό λέμε οι ψυχολόγοι, ξέρω. Μου λέει 24 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν αυτό. Πολλοί ψυχολόγοι συνιστούν αυτό, να μην είναι διαφορά πάνω από 10 με 15 χρόνια. Όπως και να έχει όμως, ήθελες να τα φτιάξεις με ένα 28χρονο, ψάξε να βρεις κάποιον που να είναι ξεκάθαρος, να μην έχει χωρίσει πρόσφατα, να μην έχει ψυχολογικά πολλά, λίγα, ελαφριά, όσο αυτό έχουμε κι εμείς, να είναι ανοιχτόμυαλος, να είναι κάποιος ο οποίος είτε να έχει μεγαλώσει με έναν προοδευτικό τρόπο, είτε να έχει σπουδάσει μια σπουδή που να του ανοίξει το πνεύμα, η σπουδή που σπούδασε αυτός που είδες, μόνο που δεν το ανοίγει το πνεύμα, το κατακλίνει. Δεν θα πω τη σπουδή, είναι για να μην φωτογραφήσω. Η σπουδή του είναι μια σπουδή. Τι να πω, που σίγουρα δεν βοηθάει στο να ανοίξει το πνεύμα και σίγουρα δεν βοηθάει στο να διδαχτούν ανθρωπιστικές αξίες οι άνθρωποι που σπουδάζουν αυτό το πράγμα που σπουδάζει αυτός. Εντάξει. Άρα τι γίνεται, επειδή εσύ ίδια νιώθεις μειονεκτικά, βάζεις τον εαυτό σου σε κακές επιλογές και μετά είσαι πάρα πολύ κρίμα γιατί οι άλλοι δεν σε αγαπάνε. Αφού επιτρέπεις να μπλέξεις με τον κάθε προβληματικό. Και συγγνώμη, είναι προβληματικός κάποιος ο οποίος είναι 28. Και θέλει να πει δείξει αυτή μου είναι 38, αλλά ταυτόχρονα μέσα στο μυαλό του έχει ότι δεν είναι για σχέση μια γυναίκα μεγαλύτερη. Κάποτε πρέπει να ξεπεραστεί αυτό, αλλά μέχρι να ξεπεραστεί αυτό, let's do a favor to ourselves, ας κάνουμε μια χάρη στον εαυτό μας και ας μην τα φτιάχνουμε με μικρότερους με γερασμένα μυαλά. Σοβαρά όμως. Θα σου πω μια φάση. Είχα πάει σε ένα ραντεβού, σας είπα ότι είχα κάνει Tinder, τώρα το ζήσα. Λοιπόν, είχα πάει το πρώτο ραντεβού που πήγα από το Tinder. Μα πότε ήταν Λάκη, θυμάσαι? Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Με έναν τύπο, ο οποίος μιλούσε ευγενέστατα στο app, μιλούσε ευγενέστατα στα μηνύματα, έδειχνε ενδιαφέρον. Μου φαινόταν ότι ήταν έτσι λίγο πολύ, πολύ κυριλαίη, τέλος πάντων πολύ προσεκτικός ο τρόπος που έγραφε. Πόσο χρόνο ήταν Λάκη εκείνος, θυμάσαι? Ήταν 7 χρόνια μικρότερος, 8, 9, δεν θυμάμαι. Γιατί εγώ είχα βάλει το age range 10 χρόνια πάνω, 10 χρόνια κάτω, έτσι το είχα βάλει. Πες 9 χρόνια μικρότερος από μένα. Τέλος πάντων, βγαίνουμε στο πρώτο ραντεβού, πήγαμε για καφέ, ευγενέστατος, κυρίως, δεν έκανε καμία κίνηση ερωτική. Λέω μπράβο, τι ωραίο παιδί. Εντάξει, εμφανισιακά καλούτσικος ήταν, δεν ήταν άσχημος. Δεν μπορώ να πω κιόλας ότι είπα θα κάνει ένα παραλήρημα, αλλά είπαμε ότι δεν είμαστε υπέρ της έντονης ψυχοπαθολογικής έλξης. Ήταν και μορφωμένο παιδί, εκπαιδευτικός. Πήγαμε και μια σύντομη βόλτα, ήταν μια Κυριακή μεσημέρι που πήγαμε για καφέ. Και μετά με προσκαλεί να πάμε για ποτό μια Πέμπτη βράδυ, την επόμενη Πέμπτη το βράδυ. Πάω εγώ στο ποτό και αρχίζει να μου λέει ιστορίες με αγρίους, η πρώην του και η πρώην του και η πρώην του. Λέω, συγγνώμη του λέω. Γιατί με κάλεσες για ποτό? Στο Tinder γνωριστήκαμε, του λέω. Δεν γνωριστήκαμε στο χρυσό οδηγό. Δεν είμαι εδώ με την ιδιότητα της ψυχολόγου να μου λες συνέχεια για την πρώην σου και ιστορίες με αγρίους. Μου λέει, κοίταξε, είσαι πολύ μεγαλύτερη από μένα και εσύ είσαι σε μια φάση, γιατί εγώ είμαι ξεκάθαρη ότι είμαι σε μια φάση που ήδη έχω κάνει τους κύκλους μου, που λέει και μια κοπέλα, μια φίλη που σχολιάζει εδώ στα σχόλια.
εγώ δεν θέλω ούτε να παντρευτώ, ούτε να κάνω άλλα παιδιά. Δεν θέλω. Παρόλο που μπορώ να κάνω άλλα παιδιά. Όσο αστείο και φαίνεται. Αστείο, παράξενο. Εντάξει, λόγω κληρονομικότητας η προγιαγιά μου είχε κάνει το τελευταίο της παιδί στα 51. Ο γυναικολόγος μου λέει ότι η ορμονική μου συνθήκη που κάνουμε αναλύσεις ότι είναι σαν να είμαι 25-30 χρόνια. Θα μπορούσα να κάνω άλλο παιδί. Αν ήθελα. Δεν θέλω όμως και δεν θέλω εδώ και 22 χρόνια. Μετά που γέννησα την Κυριακή, αποφάσισα συνειδητότατα δεν θέλω κανένα άλλο παιδί. Την Κυριακή ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Μετά την Κυριακή είπα δεν θα κάνω άλλο παιδί. Και όπως και δεν έκανα. Κάνω τώρα στα 47. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάνει μια γυναίκα παιδί στα 47 είναι κακό, μιλάω για μένα που ήδη έχει 25 χρόνια, μεγαλώνω παιδιά και είδα και είπα να ξεπαιδιώσω. Αυτό είναι. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, δεν θέλω να συγκατοικήσω, δεν έχω καμία διάθεση να πλύνω τα ρούχα κανενός ή να μαγειρεύω για κανέναν ή να έχω κανέναν να μου λέει μα ροχάλιζες το βράδυ, μα δεν ροχάλιζες, μα να ροχαλίζει και να με αφήνει να κοιμηθώ, μα να μου λέει ξύπνα, έμπορο. Παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να το σας το μεταφέρω αυτό. Όσοι δεν έχετε κάνει τους κύκλους σας και θέλετε να κυκλωθείτε και να περικυκλωθείτε, πηγαίνετε. Όσοι τα καταφέρνετε με τις συγκατοικήσεις και τις συμβιώσεις, γεια σας και χαρά σας, πραγματικά. Εγώ προσωπικά στηρίζω ζευγάρια που γνωρίζω, ξέρουν αυτά ποια είναι. Ενώ στηρίζω και τη συμβίωση τους και τη συγκατοίκηση τους, δεν μιλάω για θεραπευόμενους, μιλάω για ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και βρίσκονται μέσα στη ζωή μου. Στηρίζω με όποιο τρόπο μπορώ και δεν είμαι εναντίον. Απλώς λέω, έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν είναι για μένα. Μου το έχει πει και ψυχολόγος μου. Μου λέει, μάνα μου, εσύ δεν κάνεις.